στο χόπι. Μα πόσο πια να κάνω υπομονή. Μου τη δίνει, πώς να στο πω, θα τρελαθώ. Μου λες πως είσαι ακόμη μωρό. Μα εγώ είμαι άντρας, πώς να κρατηθώ. Δεν μπορώ μαζί σου μια ζωή να παίζω κρυφτό. Και κύριοι, παρακαλώ υποδεχτείτε τον Λούι Πατσαλίδη. Είναι για να δείτε ότι οι φανέλες μου μπαίνουν και σε small size σώματος. Κατάλαβες, Αντλένα μου, εντάξει, η φανέλα μου. Σούπερ. Σιγά. Ευχαριστώ. Σιγά. Η Μαριλένα να πάθει ευρυδίκη στην Eurovision. Σιγά. Λοιπόν, Γκάλης, ο Μπίτσιλε μου, εντάξει, σ' άκουσα. Καλώς ορίσατε σε ένα άλλο Louis Night Show. Ευχαριστώ, μοίρε μου. Άλλη μια Παρασκευή εδώ, στο Σαντηρικό Θέατρο, στο σταθερό παρασκευιάτικο μας ραντεβού. Ξεκινήστε με τις selfies σας, διότι τις περιμένουμε για να μοιράσουμε πολλά δώρα. Θέλω να σας πω ότι προσθέσαμε κι άλλα δώρα για τον μήνα. Ώσπου νομίζω στο τέλος θα κάνουμε λίγη εκπομπή ενδιάμεσα των δώρων. Δεν πειράζει όμως, είναι ο μόνος τρόπος για να σας ανταποδώσουμε την αγάπη που μας δείχνετε κάθε Παρασκευή. Πάμε να δούμε τι μπορείτε να κερδίσετε. Στείλε τη selfie σου την ώρα που παρακολουθείς την εκπομπή και κέρδισε ένα από τα δώρα του μήνα. Διαμονές για δύο άτομα στο πεντάστερο ξενοδοχείο Annabel στην Πάφο. Δώρο επιταγές από το κατάστημα Adidas Ευαγόρου. Διαμονές για δύο άτομα στο πεντάστερο ξενοδοχείο Radisson Blu στη Λάρνακα. Δώρα τεχνολογίας από το eShop.cy. Γυαλιά από το κατάστημα οπτικών Καραμανίδης. Δώρο επιταγές από τα καταστήματα Shoebox. Δώρο επιταγές από τα καταστήματα Direct Deals. Ρολόγια Swatch. Συσκευές Massage. Προσφορά της εταιρείας Nike. Δώρο επιταγές από το κατάστημα Mangas. Δώρο επιταγές από το κατάστημα Lee Radler στο Νικοσία Mall. Δώρα τεχνολογίας από τον Piperari. Δύο δωροκάρτες αξίας 50 ευρώ η κάθε μία για το application της Wall. Πάμε τώρα να δούμε όσα έγιναν την εβδομάδα που μας πέρασε, τα οποία είδαμε είτε από την τηλεόραση είτε από τα smartphone μας με τη βοήθεια του αξιόπιστου δικτύου της ΣΥΤΑ Mobile Vodafone. Λοιπόν, με τι λέτε να ξεκινήσουμε σήμερα? Πίτσιλε. Είναι στο πάνω μου. Εγώ λέω να ξεκινήσουμε με λέξεις. Να κονίσουμε και λίγο το μυαλό μας. Στο χάρτη πάνω που βλέπουμε... Της Κύπρου. Όχι, όλου του κόσμου. Α, έτσι, ναι. Το παγκόσμιο χάρτη. Βλέπουμε... Από αυτές, όχι πολλές. Από αυτές, όχι πολλές. Ναι, ας πούμε... Ναι, τι είναι από αυτές, όχι πολλές. Ναι, όχι, από αυτούς βλέπουμε, από αστυνικό, ναι, πολλού, όχι πολλούς, λίγους. Στο χάρτη. Πόσους λίγους, ναι, δηλαδή. Νομίζω πέντε. Είσαι σίγουρος. Ναι, ας πούμε μέτρα. Λέμε... Από αυτές, είπε στην αρχή ο φιλόλογος μας, αυτές, ήπειρες. Και μετά είπε αυτούς, ένα αστυνικό, ο ήπειρος. Ευχαριστώ, καλά, αξιάσουμε και για που ξέρουμε το κοπέλι, είναι αλήθεια. Αντρέα, παίξε το αλάτι, ξέρεις τα μπουμπέζα, ναι. Είναι ένα... Πότε. Τι? Το τζερό μου. Εν ήξω αν το παίξες όμως. Κοίταξε, εξαρτάται πότε το παίξα. Αν το παίξα. Ναι, αλλά δεν ξέρω αν το παίξες. Το παίξα μια φορά ή το παίζα συνέχεια. Νομίζω ποτέ δεν το παίξα. Μπορεί να μην το παίζαμε τότε. Άντε πάλι. Θέλω να μου πείτε σε ποιαν άλλη κρατική τηλεόραση του κόσμου όλες οι περιγραφές υπονοούν ότι παίζει το πράγμα του παρουσιαστής. Να δω μία φορά που σε τούτο το παιχνίδι
δεν θα έχει περιγραφή που να παραπέμπει οπουδήποτε αλλού, εκτός που γίνω που περιγράφω. Εγώ ευχαριστώ, παιδιά, πέρασα τέλεια! Έπαθα γιώτα Δαμιανού. Πάμε στο βίντεο. Ο Γιώρτσιος έπαθε γιώτα Δαμιανού. Έγινε ανέκδοτο πλέον η γιώτα μας. Λογικό πάντως, με τόσα που ακούσεις τις περιγραφές του Ιάσονος, εν το αντεξένει, διάλυσε τον μπάζερ. Πάντως, ούτε η γιώτα σιουρκάζεται, αφού χωρίς λόγο, ξεκινάμε τον Δημητρόπουλο και φακά γυρών του τραπεζιού μες στο στούντιο. Δεν θέλω τέτοια σήμερα. Δεν θέλω τέτοια. Γιατί? Σήμερα μεγάλη μέρα. Αφού γιορτάζω. Τι γιορτάζεις? Έτσι μου πες το πρωί. Καλά, αφού λες δεν γιορτάζεις. Ξέρεις τι, το σκέφτηκα από κάτω μέχρι να έρθεις πάνω. Το σκέφτηκα. Και σκέφτηκα ότι είναι κρίμα να έχω και γιορτή και γενέθλια μαζί 15 Αυγούστου. Όχι, δεν γιορτάζω. Όχι, και να σου πω, περίμενε. Γιατί να έχω γιορτή και γενέθλια μαζί και να είναι και 15 Αυγούστου που λείπουν όλοι. Λοιπόν, εσύ μπορεί να μην γιορτάζεις. Γιορτάζουν Δέσποινες, Μαρίες, Μαριέτες. Αυτό σου είπα, γιατί να μην πω. Μάριος, Μαρουλία. Τι? Μαρουλία, είσαι έτσι όνομα. Πρώτη φορά να το ακούω. Και νομίζω μόνο το τεύκρος είχε περίεργο όνομα. Χρόνια πολλά σε όλες τις μαρουλίες, λοιπόν, και τεσκιό. Δεν νομίζω να έχει παραπάνω. Να βρεθεί καμιά μέρα να κάνετε σαλάτα. Προς το παρόν, σαλάτα κάνετε γιώτα όμως, ειδικά στη μαγειρική. Αυτό δεν είναι εντυπωσιακό. Αυτό είναι κάτι άλλο. Το κόβουμε, δέστε πώς, έτσι, μέσα. Τι λένε, πώς το κόβεις έτσι. Φοβερή, ε. Τι έκοψες, καλέ. Έκοψες το γάντι. Να το, μην το βάλετε το γάντι. Μαζί με το αυκό έκοψες και τσάς γάντι μες στο σάντουιτς. Εν πειράζει ποιος εννοώ καταλάβει. Πάλε καλά που είναι κάποιο ολόκληρο το δαχτύλι τη μέσα. Όχι τίποτα άλλο, μετά να πρέπει να αλλάξει το όνομα του πιάτου τη. Που σάντουιτς να το κάνει hot dog. Φαίνεται ρε παιδί μου ότι είναι η δουλειά τη η μαγειρική πάντως, διότι ακριβώς έτσι εκείλησε όλη η εκπομπή, όλη την υπόλοιπη εφτωμά. Κουτάλι. Ρίχνουμε την κρεμούλα, τη μαλακή, την ωραία. Νερουλίνε. Παιδιά! Μάρτι, ποιος θέλει από εσάς σήμερα τίποτα δεν δουλεύει στη μαγειρική κουζίνα. Ναι, γιώτα μου. Μάτι, ξούξου μάτιν κακό. Μια σεζόν ολόκληρη είσαι αμακιασμένη. Τι είναι φταίει. Δεν είναι επειδή δεν ξέρεις να βγάλεις τα μάτια σου. Άρα και με την επόμενη συνταγή τι έκαμε. Δεν και φαντάζομαι να κάνουμε κάτι να μάτσουζα μπαλένε. Ο Κωστάκης θα φάει κιόλας. Εγώ να μυρίσω ο Κωστάκης να φάει. Μοσχοβολάει ρε φίλε. Φα... Γεια! Γεια ρε, πάνω μας. Γεια ρε κορίτσι μου. Πω 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 πω. Πεύκια για όνομα, χαζίρα σκοδί. Και ασκοτώσει ο Δημητρόπουλος σαν να κάνει τα χαμάρους. Παρολίγο να το ανοίξει και λένε το με την πιατέλ. Δεν έχει με μαλλιά ο γερήμος να κάνουν λίγο αντίσταση. Πεύκια είναι επικίνδυνη. Κάποια μέρα θα σχίσει την κελέντης, υπογράφω σας το. Πάντως δεν πτωείται με τίποτε, διότι με έριψε και την επόμενη μέρα και μάλιστα έκαμε σάντουιτς διάφορα. Είναι τα σάντουιτς, δηλαδή, έναν τέμας διάφορα. Γιώτα μου! Του τον λένε σάντουιτς ευρέφος. Έλεγα να μου το τύλιξε με μπάμπερς. Κύριε Λέησε, τι να βάζει τον κουλένουλο. Σε βάλε μέσα ό,τι φανταστείτε, αυκά, κιοφτέδες, ντοματίνια. Μόνο ο Δημητρόπουλος λίγη που είσαι μέσα. Κι όπως ήταν αναμενόμενο. Όλα είσαι εσύ. Όχι ρε, κάτω ρε. Κράτα το, πέσει. Παιδιά μου, πέσαν δυο κεφτέδες. Ας κεφτέδες, πάμε από κάτω. Τρώγονται, έλα. Πάρ' τα αγκαλιά και έλα. Είμαι σίγουρος όταν το έκανε έτσι, είμαστε ράσοι, ήταν να ρεχτεί. Τι έτσι είναι το κύτρος που έκαμε.
Τρομπεντελόχι. Εγώ πάντω λοιπόν τον Τσίρο που πρέπει να καθαρίσει το στούντιο κάθε φορά που φεύγει η Γιώτα. Πάντω θέλω να προτείνω μια μετάθεση τη Γιώτα μα. Επειδή είναι τόσο καλή στη μαγειρική, προτείνω να τη στείλουμε στην εκπομπή τη καινούριου στην Ελλάδα, αφού ζάμε η σεφ του δεν ξέρει καν τα βασικά. Τώρα να ανοίξουμε το ζυμάρι μα. Μπορούμε να το ανοίξουμε το χέρι, μπορούμε να το ανοίξουμε και με πλάστη. Εγώ έχω εδώ ένα μικρό πλάστη. Πλάστη είναι, έτσι. Γιατί ακούω και τα γύρω-γύρω, μπράβο. Έχουμε και εμείς την αναπορία. Εμπλάστης είναι το πράγμα. Κάτι άλλο μας θυμίζει. Αυτός ο πλάστης δεν κάνει τίποτα στα χέρια των γυναικών. Δεν κυνηγάς με αυτό τον άντρα σου, θα βάλει τα γέλια. Κοίτα, με αυτό τον κυνηγάς άνετα όμως, θα σου πω την αλήθεια. Αυτό είναι πλάστης. Ναι, είναι πλάστης. Τα μπήκε σε πράγματα για κουζίνα. Ναι. Λοιπόν, εδώ, συνεχίζουμε. Είσαι σίγουρη ότι τον πήρες εσύ με τέτοιο στα χέρια? Ναι, καμάρι μου, το έφερα από το σπίτι μου. Το έχω στο σπίτι μου, σε μόνιμη βάση. Εσύ το έσοδεις και αν το αποχωρήσετε δεν ποτέ το πράγμα που επιμένει ότι εμπλάστης. Συγγνώμη, συγκρίνεσαι το πράγμα με το δικό μας το μαδράκι, σιόρ. Καταλαβες. Όχι απλά, εγώ στη ζωή μου σαν πλάστης σκέφτομαι πάντα αυτό. Έχω στο μυαλό μου. Και λίγο μεγαλύτερο. Αυτό δεν μου. Εγώ δεν είναι πλάστη. Πλαστάκι. Γρηγόρη. Σε σιλικόνη αυτό, είναι. Αυτό εδώ δεν το λες. Το λες για κάτι άλλο. Γιατί? Ναι. Τέλος πάντων. Ωραία. Ναι, μην το βάλεις τόσο κοντά στο στόμα σου, ρε Κατερίνα μου. Έχει γεμάτο αλεύρι. Κάμετε εικόνα την αστέρορ να με βουράμε εκείνο το πράγμα μέσα στο σπίτι. Το μιτσίν το διάφανο. Γενικά όμως την καινούριου. Πολλά συγχυσμένη στο θέμα μαγειρική. Από πιο σφιχτή, από πιο κρεμόδες. Εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει η πανακότα που γίνεται τσιμέντο. Θέλω να είναι κρεμόδες η κρέμα. Λοιπόν, είναι σφιχτή όσο πρέπει. Τόσο όσο. Την έχουμε πλύνει, να πω εδώ, και την προσθέτουμε μέσα. Την πλένουμε και την προσθέτουμε. Παρέσεις ρε Σαντέλη. Γιατί την έχουμε πλύνει, την πλένουμε και την προσθέτουμε, τι να κάνουμε. Μιλάμε για τη βανίλια πάντα, έτσι. Τι αλλιώς. Έτσι, τέλεια. Το άλλο το πλένεις, δεν ξέρω αν το προσθέτεις, για πάμε. Αν μπορείς το προσθέτεις. Αν μπορείς το προσθέτεις κι αυτό. Ανακατεύω λοιπόν με το σύγχρονο. Νομίζω μπορείς και αν το προσθέσεις. Συγγνώμη, τι συζητού, τι πλένεις και προσθέτεις, τι πρέπει να σφιχτώ, γιατί παθαίνει άσονος η καινούριο. Δεν είμαστε μετροφολόγοι. Ρωτάει ο Θέμης πόσες θερμίδες έχει πανακότα. Δεν έχει πολλές, αλλά να σου πω εγώ που το ψάχνω με τα γλυκά, ότι γενικότερα, αν φας κάτι τόσο μικρό, δεν σε παχαίνει η θεμούλη μου τόσο μικρό. Όλα τα μικρά είναι προβληματικά. Λοιπόν, τα μικρά δεν παχαίνουν. Πάμε σε ένα στόμο διαφημιστή. Εγώ τρώω ένα μικρό κάθε μέρα. Εντάξει, παιδιά, αν ήμουν η σχέση της, είσαι να πάθω κατάθλιψη. Ευτυχώς μετά, επειδή σε στείλα μήνυμα, εξεκαθάρισε το. Και μου γράφει, είναι και κουμπάρα μου, και μου λέει το μισό λεπτό να το πω. Μου λέει, τρως ένα μικρό κάθε μέρα. Να διευκρινίσω, σοκολατάκι, Αγγελική. Ναι, υπάρχουν παρεξηγήσεις γιατί όλα τα υπόλοιπα και στεναχώριες. Δεν είναι ωραία. Σοκολατάκι. Για να μην υπάρχουν στεναχώριες. Too late, Κατερίνα μου. Εν τω είναι ο άντρας σου, διότι μέσα στο μπάνιο με το νερό να τρέχει πάνω του και να κλαίει. Ευτυχώς όμως εσύ δεν μασάς τα λόγια σου. Θα δούμε την Ελίζαμπεθ να μας πει για ποιο λόγο το ένα. Έτσι, ναι. Και εμένα σήμερα περίεργα πράγματα σημαίνουν. Οι δικές σου κινήσεις είναι πλαστικές και ευχάριστες. Πάντα πλαστικές σε μένα. Μπράβο. Λοιπόν, θα πάμε. Πάντα πλαστικές σε μένα. Τουλάχιστον δεν το κρύβει η Κατερίνα μας. Εντύπωση πριν στην κουζίνα που είναι κοντεύκε του καζιού. Είναι επικίνδυνο να κοντά σε φωτιά το πλαστικό. Το ξέρετε. Τη δίνει απόσταση κρατάει ο Νίκαρο από τον Ροτού για τον Παράσχο. Αληθεύει ότι είχατε προτείνει στον Ανδρέα Παράσχο δύο φορές να το κάνετε κυβερνητικό εκπρόσωπο? Bye! Άγιε τους σύξυλους, πριν τους πάρει ο δαίμονας. Μόλις άκουσε το όνομα Παράσχο σε κόμπιν του γούρου. Ελπίζω αν πάει τίποτε κλεισάν ποτέ και ακούσει τον πάτερ να πει Παράσχο, κύριε, μα μεν τα καμιλιλίτσα μες στον ναό. Δεν είναι μόνο ο Νίκαρος έξαλλος τους τις μέρες, είναι ο Φέδωνας με τους Καυκάες στην Πάφο να μην σταματούν. Αφού το εξηγήσατε. Κύριε, ότι είναι αυτό που λέγαν παλιά, έχεις πρόβλημα στο Λέλο, στη Λευκοσία. Α, τώρα έγινε στο Φέδωνα. Έχεις πρόβλημα στο Λέλο. Τώρα για να καταλάβεις το πρωί πριν να έρθω δουλειά, μία κυρία αφόδευσε ένα σκυλάκι στο πεζοδρόμιο να παίξω και με πήρε τηλέφωνο για να μου καταγγείλει την πάρακα το γειτόνισσα για το σκυλάκι της. Πόσα κακά να τραβήσει για τούτος.
Έσχεσαι ο σκύλος της γειτόνισσας σας και πιάνει το φέδωμα τηλέφωνο. Τέλει. Γιατί δεν πιάνει η γειτόνισσα ο Νίκαρο στην προσωπική του γραμμή να του πει για το σκύλο. Άλλαξε το ρητό πλέον, έχει πρόβλημα στο λέλο, τώρα είναι στο φέδωνα. Εν τω μεταξύ είχαμε και φασαρίες στην Πάφο, τσακωθήκαμε στον κόσμο οι βουλευτές με τον δήμαρχο. Μέχρι που φώναζαν κάποιοι βουλευτές και πετάσσονταν τα φτύματα από το στόμα τους. Το λοιπόν. Και είχε κάποιοι κρατούσαν τις μάσκες και είχε και κορούνο. Έβγαζαν τις μάσκες, φώναζαν, πετάσσονταν τα φτύματα από το στόμα τους. Πολλά ωραία. Τραβούσαν τις μάσκες, φωνάζαν, πετάσσονταν τα φτύματα τους. Μα τι ωραία περιγραφή είναι κάμενο φέδωνας. Ευτυχώς έγινε το τσαμέ και μας είπε ότι είχε έναν που έφκαλε τη μίξαν του με το μαντήλι και μετά τσάκαρε να διάνε τσαμέ. Αλλά εάν νομίζετε ότι θα μετατρέψετε την Επιτροπή σε λαϊκό δικαστήριο, κοινοβουλευτικός έλεγχος του άρθρων της Βουλής, σου δίνει συγκεκριμένες εντολές, κυρία Κουκουμά, ότι πρέπει να σέβεσαι τον καλεσμένο, πρέπει να τον προστατεύεις. Από πού και ως που ο κύριος Κουλίας να αποκαλεί τον δημοτικό αχάπαρο, εμένα την άλλη φορά ήρθαν, με έλεγαν δικτάτορα, με έλεγαν εξιθελιστή, με έλεγαν... Ευρώπη πέφτια. Μα να πει ο κύριος Κουλίας το γραμματέα του φέτον αχάπαρο, δεν το πιστεύω. Αποκλείεται. Τώρα δούμε τι είπε ο Κουλίας. Έγινε μια αναφορά νωρίτερα για άλλο θέμα στο πρόσωπό σας. Αποκαλέσατε αχάπαρο τον εκπρόσωπο του Δήμου Πάφου χθες στην Επιτροπή Προσφυγών. Κοίταξε, χθες στην Επιτροπή Προσφυγών, έτσι μου τώρα να σου πω ότι είναι που έγινε, αλλά ήταν μια πολύ έντονη και συνένταση συζήτηση. Το ξέρω, γιατί ασχοληθήκαμε με το θέμα. Διότι, ακούστε, τι γίνεται στο Δήμο Πάφου. Όχι, μην μου τα πείτε, μας τα είπε η κυρία Κουκουμά. Θέλω να μου πείτε αν τον είπατε αχάπαρο, γιατί είπε ο κύριος Φέδωνος ότι τον είπατε αχάπαρο. Να ψάξω πρακτικά και να σου πω. Ένα θύματε, Σιόρ. Εν τόσα πράγμα που λάλλει. Ένα θύματε, αν είπε τον άλλο αχάπαρο, να ψάξει πρακτικά και να μας πει. Εγώ, γίνον που λυπούμε, εν το άτομο που κρατά τα πρακτικά. Και πρέπει να γράφει τούες ούλες τις πελάρες που λαλούν στις συνεδριάσεις. Όχι, κάμετε εικόνα, να μιλά Κουλία και ο άλλος να πληκτρολογά. Είσαστε ένα χάπαρος, κύριε. Και ο δήμαρχος σας δικτάτορας. Επίσης, έχετε και έναν πιθκιαύλο ζάμπη στο Δημοτικό Συμβούλιο, να μην μπορεί να γίνει πουλαρός η Λούαμ που έχετε στην υποδοχή. Μα τι ωραίες συζητήσεις στη Βουλή μας. Ο κόσμος μπορεί να λέει, να βλέπει και να λέει, υπάρχει και κάποιος άνθρωπος που ενδιαφέρεται για τους καταναλωτές, για τις χαμηλότερες τιμές. Αυτή είναι η ουσία της παρέμβασης μου. Και ξεκίνησε ολόκληρη συζήτηση περί ανέμων, whatever. Thank you. Ευχαριστώ, κύριε Μαυρίδη. Περί ανέμων, whatever. Έμπαιζε σε ράδι του Ιαννίτα. Ειλικρά περνούν τέλεια κάθε παιδί στη Βουλή. Νομίζω είναι κρίμα να μην μπορούμε να πάμε, ρε παιδί μου, να τους παρακολουθήσουμε. Να παρακολουθήσουμε την παράστασή τους που κοντά. Ο Ιούλη, τα 50 άτομα που δικαιούμαστε. Να πηγαίνουμε και στα άλλα θέατρα. Αλλάξουμε και λίγο το και να χαλαρώσουμε. Διαρωτούμαστε μεταξύ μας κατά πόσον παραδόθηκαν οι φάκελοι στον Γενικό Ελεκτή, γιατί το δίκο είπε κάμποσα και δικαίωμα τους και στο τέλος απέρριψε... Τώρα είναι να ανοίξεις τώρα τη συζήτηση. Σήμερα τώρα έτσι όπως το υποθέσεις τώρα. Να θέλει η Ερωτοκρήτου να απαντήσει. Το δείχνει τη σοβαρότητα ήταν το συναδέλφο, κύριε Πρόεδρε. Με όλον τον σεβασμό. Δεν θα πούμε τίποτε άλλο. Αυτό δείχνει τη σοβαρότητα. Τίποτε άλλο θέλω να πω. Κύριε Πρόεδρε, ένα αστιάκι είναι καλά. Ένα αστιάκι είναι καλά, κύριε Πρόεδρε, λέει ο κύριο Τορναδίτη. Εφηρτήκαμε του Ιέλτου. Μισό λεπτό να δούμε και το αστιάκι να απάντηση από την κυρία Ερωτοκρήτου. Λοιπόν, να το κηρύξουμε. Νέα, Χριστιανά μου, σε παρακαλώ. Μετά από σήμερα, νομίζω ότι εκτός από τους φακελούς, θα πρέπει να παραδώσουν και τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα, αλλά... Μάλιστα. Εγώ απορώ γιατί βάλω τον Παναή με μπάνταν και να λέω ανέκδοτα, ρε παιδί. Ενώ θα μπορούσαν να έρχονται με οι βουλευτές μας, να κάθονται κι όχι και πας στον καναπέ, και να τα βάλουν τζιν. Θα το σκεφτώ. Σε επιθυμάτως αρχής. Όχι, μίλησαν προηγούμενα, κύριε Πρόεδρε. Ξέρω, ρε παιδιά, βοήθηκα σας. Εγώ και εγώ πάω και ζητάει τον λόγο και σας τον διόνια κατηγορείτε ύστερα. Εκτός που το ζανί είναι κάμαν τον να φάτε τον Αδάμο, ευτυχώς εσύ πρόεδρεσαι και ο τρεις μήνες φεύκεις, αλλή μόνος σε εμάς. Η οποία σήμερα βρίσκεται στο στάδιο αιτιολογημένης γνώμης, τελικά το νομοσχέδιο κατατέθηκε εκπρόθεσμα ως είναι η πάγια τακτική μας. Τον Μάρτιν, παρακαλώ, του 300 ευρωπουλιάκια πιλετούι. Αλλά ξέρετε, έχουν ασυλία. Δικαιούνται να με φορούν μάσκα σε κλειστό χώρο, είναι οκ. Okay. Άμα είσαι ασυλία, αν κολλά, άρεσε μου και ο τρόπο που την ετήληξε μπα στο χέρι του,
Πάω στοίχημα μέσα στο μανίκι του, πρέπει να έχει χαρτομάντιλο διπλωμένο όπως τα μωρά. Αν τελειώσετε, πέντε μου, α. Τελειώσετε. Τελειώσετε. Ορίστε. Ύστερα φωνάζετε μου εμένα. Άμα σας λαλώ πως τα μωρά να μου ακούτε. Μωρά, ησυχία. Τελειώσετε. Τελειώσετε. Μωρά, σταματήστε αμέσως να μιλάτε. Τελειώσετε. Αν ήμουν ο Αδάμου, ήταν να τους ελάλουν. Λοιπόν, μωρά, φκάρτε όλοι πάνω τώρα μια γκόλα αν έχετε απρόπτο. Εν τω μεταξύ, μετά την ολομέλεια της Βουλής, είπαμε ότι έκαμε και δηλώσεις ο κύριος τον Ναρίτης, να τον ακούσουμε. Αφού με ρωτάτε, θέλω να στείλω τα χαιρετίσματα μου και την αγάπη μου στον Λούι, να του πω να δυναμώνει, να γεμώνει χαμόγελο την κοινωνία, τους πολίτες, γιατί το έχουμε πολύ ανάγκη, και να συνεχίζει να με περιπέζει που το show του, γιατί είναι ο καλύτερος. Τέλειος. Να είσαι καλά, Νίκο μου, χαιρόμαστε που είναι φαν της εκπομπής μας ο Ναρίτης, έστω να τον κάνουμε μποξιλίκιν κάποτε. Είδατε που έχουν και ενδιαφέρον οι δηλώσεις της Βουλής. Κάνουμε μας οι βουλευτές stand-up. Τι που δεν σηκώνουν πολλά πολλά είναι οι τηλεθεατές που βγάλουν τα νεύρα τους πας στους δημοσιογράφους. Δεν είναι δουλειά της αστυνομίας τα μέτρα. Η δουλειά της αστυνομίας είναι να εφαρμόζει τα μέτρα. Άλλοι αποφασίζουν. Λοιπόν, με την άδεια σας, όμως όταν θα έχουμε τον κύριο Καραγιάννη να μεταφέρω το ερώτημα. Νομίζω ότι θα πάρουμε μια καλύτερη απάντηση. Κάτι άλλο. Σας ακούμε λίγο γρήγορα όμως, ναι. Πιθανόν να σας πούν πάρα πολλά προκομμένως, γιατί φκάλετε το από τη φωνή σας. Ευχαριστώ πολύ. Πιθανόν να είστε πολλά προκομμένως, γιατί φκάλετε το από τη φωνή σας, είπε η κυρία Ελένη του προκομμένου. Εντάξει, ειδίκασε το. Ναι, προκομμένος, μιλά προκομμένο. Ενώ ο παρούτης παίρνει ζάφτη, όπως το παρούτι. Έτσι. Ανάλογα με το επίθετο, είναι και συμπεριφορά μερικές φορές. Τον τεύχρο, ας πούμε, έπαιρνε όλα λαλούν νεοκλέους. Αλλά νεοκλέο. Κάθε φορά μου τραγουδά, κλαίμε. Η Μαριλένα τυχαία που αλλάξε το επίθετο της. Πάντως είσαι και άλλους εξάλλους τηλεθεατές με τον προσωρινό αντικαταστάτη του Παρούτη. Κύριε Γεωργίου, μας ακούτε. Το όνομα σου, σε παρακαλώ. Το δικό μου, Νίκος Προγωμένος. Ναι, φίλε Προγωμένε, σε χαιρετώ. Χαίρετε. Να σου κάνω συντομία, τάκα-τάκα, τρία ερωτήματα και να σχολιάσεις μετά. Σαν να είναι πολλά επιθετικοί τηλεθεατές με τον Προγωμένο. Έλειψε και ο μέρες ο Παρούτης και πέσανε ο φαν τον καημένο. Ποιος είσαι σου, ρε, α? Πού είναι ο Παρούτης? Συλληπιτήρια, απλά επειδή τον συνηθίσαμε και αυτόν τον έψαξα. Όχι, δεν έχω καμία πρόθεση να είμαι στη θέση του Σωτήρη του Παρούτη, για όνομα του Θεού, ναι. Ναι, για όνομα του Θεού. Ευτυχώς ξεκαθάρισε τον προηγουμένο ότι δεν έχει σκοπό να φάει τη θέση του Παρούτη, η Δεβίσιο να κατεβούμε πλακάτι τηλεθεατές, πόξο από το Μέγα. Πάντως, μια καλή ευκαιρία στις εκπομπές που ήταν ο προηγουμένος, να δούμε αν είναι ο Παρούτης ή κακαουσκιά που λειτουργούν οι γραμμές. Η κυρία Μερόπη είναι στην τηλεφωνική γραμμή εδώ και λίγη ώρα. Απολογούμαστε που περίμενε. Κυρία Μερόπη, καλό απόγευμα. Μας ακούει, κυρία Μερόπη? Όχι, πάμε στον κύριο Παναγιώτη. Κύριε Παναγιώτη, καλό απόγευμα. Καλό. Ναι, κύριε Παναγιώτη. Ο κύριος Χαράλαμπος. Κύριε Χαράλαμπε, καλό απόγευμα. Μας ακούει ο κύριος Χαράλαμπος? Να πάμε στην κυρία Μαρία. Κυρία Μαρία, καλό σας απόγευμα. Τίποτε, παιδιά, καμιά σωτηρία. Όποιος και να παρουσιάσει, η κατάρα των τηλεφώνων των εχμών είναι για μέ. Η Μενεγάκη να πάει να παρουσιάσει, πάλι θα καταφέρει να ακούσει κανένα. Εκτός που τις εχμές πάντως, σύχης επικρατεί και στην εκπομπή της Μαρίας Ιωάννου. Και τα συγκεκριμένα πλάνα είναι από την πρώτη διάσκεψη που έγινε μαζί με κοπέλα της νοηματικής, η οποία βρίσκεται πίσω της Μύρια Τσοφέ. Ένα λεπτό να τα στηρίξουμε. Από την άλλη, που την άλλη, πίσω σου. Έτοιμη, κάτω. Ναι, σωστά. Ναι, όχι, δεν έχει δυσλεξία το κορίτσι μας, απλά ξέρετε, τα monitor εδώ στο πλατό είναι ανάποδα, τα βλέπουμε ανάποδα, γι' αυτό... Ναι. Μια χαρά το ξεχωρίζει το δεξιά και το αριστερό. Όχι, ναι, μια χαρά το ξεχωρίζει, δεν είχε. Ναι, πού σου ρεύκο, πού πάει. Ποιον πόδι το αλωνεύτη είναι, κύριε. Το δεξί όπως το βλέπουμε εμείς ή το αριστερά όπως το βλέπετε εσείς. Η Μύρια έπαθε για να γίνει Κυπριανίδη. Νομίζω ότι το πολύ αντισηπτικό που βάλουν πρίφκου στην εκπομπή εισχώρησε μέσα στον εγκέφαλο του και δεν είναι οι μόνοι. Δεν δουν τον πολιτικό στην Ινδία που νόμιζε ότι το ποτσούι με το αντισηπτικό μπρο του ήταν νερό. Για όνομα,
Ήταν το ποτσούιμ, ήταν αντισηπτικό. Ενώ μισή ήταν νερό και στήλωσε το. Ενώ καίει όμως ότι είχε μέσα το καθάρισε. Δεν θα χρειαστεί καν να πάει να κάνει τεστ και καρτερά και ώρες. Από το πρωί στα σημεία δειγματοληψίας σχηματίζονταν ουρές από κόσμο που περίμενε πέραν των τριών ωρών για τη διενέργεια του τεστ, παρά το γεγονός ότι το Υπουργείο Υγείας προχώρησε στην αύξηση των κινητών μονάδων σε όλες τις πόλεις λόγω της αυξημένης προσέλευσης και της παρατεταμένης καθυστέρησης. Ευτυχώς παραγορεύονται οι μαζικές συγκεντρώσεις. Ευτυχώς. Είναι τέλος τα καταφέρνουν να κυρώνουν τον εαυτό τους, ας σώζηξε. Και ευτυχώς να πείτε πον καλός ο καιρός μας. Φανταστείτε να είχαμε τον καιρό της Αγγλίας, να πάμε να κάνουμε. Στην Πάφο, σε αρκετές περιπτώσεις, προκλήθηκε ένταση και μικροεπισόδια μεταξύ των πολιτών, αφού κάποιοι δεν τηρούσαν τη σειρά στα σημεία αναμονής και τις αποστάσεις βάσει των υγειονομικών πρωτοκόλων. Έχω μια μισή ώρα, υπολογίζω να κάνω ακόμα 4 ώρες για να έρθει η σειρά μου για να κάνω το τεστ. Ένα αδιανόητα τα πράγματα σε μια ευνομούμενη χώρα η οποία θέλει να πάει και να θεωρηθεί ότι είναι μια ευρωπαϊκή χώρα. Νομίζω. Και υπάρχουν και οι παρεμβολές, μπαίνουν τρίτη που τα πλευρά, τετάρτη, πέμπτη και ώρα δυο, τρία άτομα, δεν ξέρω πώς είναι μέσα, η δουλειά είναι προχώρα. Νομίζω η ταλαιπωρία είναι να φανταστεί. Καρτερά ένα μισή ώρα ο κύριος και θα καρτερά ακόμα 4 λάλη. Έκαναν τα σε σέπαλε. Και είσαι τους εξυπνόφυλακες που μπαίνουν που τα πλευρά. Φαντάζομαι σκηνή, ω φίλε μου είναι από αμνής. Πολλά καλά φίλε μου εσύ. Εντάξει, εγώ είμαι καλά, η γυναίκα σου, τα κοπελούθηκια σου, μια χαρά. Πόσες ώρες περιμένεις, τρεις εσύ, εγώ μόλις ήρθα. Βάλεις με μπροστά σου. Όχι να σε βάλω πίσω μου. Όπως σε κάνουμε στην κατίνα μου, στα σχολεία. Πάντως, αν δεν θέλετε rapid test, μπορείτε να πάτε σε κάποιο μολ και να σας θερμομετρήσουν δωρεάν. Όπως βλέπετε και στην οθόνη σας, σε όλες τις εισόδους γίνεται δωρεάν θερμομέτρηση των επισκεπτών. Επίσης, προσφέρεται και δωρεάν αντισηπτικό. Εντάξει, παιδιά, είπαμε να βγάλουν προσφορές τα μαχαζιά, αλλά όχι έτσι. Μαμούχτη θερμομέτρηση. Wow! Πρώτη φορά ακούω να σου μετρούν τη θερμοκρασία σου δωρεάν. Άμα παραδέχεται έτσι εξειδικευμένη εξέταση χωρίς κόστος, τι να πω. Είμαστε πολλά μπροστά. Σε πιάνεις μια πιτυφιά αντισηπτικό δώρο. Το που το βάλεις. Πάντως, μια και ανοίξαν τα μόλις, στείλαμε τον Παναή μας με τη στήριξη της Ισομάτα από την εταιρεία Χατζηγιάννης για να κόψει κίνηση. Έλα σου πω, τι έχεις να πεις για τη δωρεάν θερμομέτρηση, πολλά wow, είχαμε, πού ακούστηκε ξανά σου πιάνω δωρεάν τη θερμοκρασία σου, ναι. Πολλά wow, ειλικρινά, πολύ δουλειά τους, πατώ έναν κουμπί, και όχι μόνο, καλή λάθος τη θερμοκρασία. Όχι απλά πατάς το κουμπί, και είναι τη θερμοκρασία. Είναι και η θερμοκρασία. Τι ψωνίσαμε τις πρώτες μέρες λειτουργίας στο μόλ. Τίποτε. Τι εννοείς τίποτε. Τίποτε, τώρα ήρθα πρώτη φορά. Δωρεάν θερμομέτρηση είναι κάμες. Ναι. Είναι πολλά wow. Ναι, ξαναπείες το πω να σου κάνω δωρεά θερμοκρασία. Εντάξει, είναι πολλά καλό να σας κάνω δωρεά θερμοκρασία. Για αλλού πληρώνεις τη. Ναι. Ναι, 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 βέβαια. Δωρεάν αντισηπτικό. Εντάξει, όχι, είναι χρησιμοποίησα. Είναι χρησιμοποίησα. Πίσω. Περιμένουμε, εμείς συνεχίζουμε. Η παρέα σας πίσω. Πρώτες μέρες λειτουργίας στο μολ, τι ψωνίσαμε. Ακόμα τώρα. Τώρα να ψωνίσουμε, τι έχουμε σκοπό να ψωνίσουμε. Μακιγιάζ, έτσι πράγματα. Περίμενες τόσο καιρό να ανοίξει το μολ για να βάλεις μακιγιάζ. Είπαν ότι βάλανε εκπτώσεις, άρα. Πιαστώ. Τι ψωνίσαμε τις πρώτες μέρες λειτουργίας στο μολ. Τίποτα ακόμα. Τίποτα ακόμα. Δωρεάν θερμομέτρηση είναι κάμα όμως. Wow, ναι. Ναι, κάμα. Καλό ήταν η γενέση. Όχι την κυρία. Δεν ήξερα να μου εννοεί. Δωρεάν θα αντισηπτικό είναι πιάμε. Πιάμε καλό. Λοιπόν, απολυμασμένος, έτοιμος στη σωστή θερμοκρασία. Αψουμνιστός είναι έτοιμος. Δάμε το όνομά σου. Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνος είναι έτοιμος. Ξέρεις. Τι ψουμνίσαμε. Μόνο ένα μπουγάμισο. Καλά ρε, περιμέναμε τα μόλ να ανοίξουν ποτσέ πώς για να πιέσαν που κάμισο μόνο. Είμαι αρσενικός, κάθε ρούχο να αλλάσω κάθε και τρία χρόνια. Άρα είναι αρκετό μου. Τον τζιν μου είναι πάντα άπλητο, κλαίει εσύ γερό μου είναι και κρεμασμένο. Ναι, ναι, ναι. Είναι κλασικά αρσενικός. Λοιπόν, άρα έκαναμε δωρεά θερμομέτρηση όμως. Τι εννοείς. Η θερμομέτρηση στην είσοδο είναι δωρεάν. Α, ναι, ναι, κάμε, ναι, ναι. Ενώ δεν υπάρχει κάπου αλλού τόπος που να κάνουν δωρεάν θερμομέτρηση. Ευτυχώς, ναι. Μπορούσαν όλοι να πας τα μόλ να μην χάσουν τη δωρεάν θερμομέτρηση. Εκτός που τα μόλ όμως ανοίξαν και τα δημοτικά. Τα παιδάκια πήγαν πίσω στο σχολείο τους με πολύ ενθουσιασμό, παιδιά. Εντάξει, όχι όλα τα παιδάκια. Είσαι χαρούμενη που επιστρέφεις στην τάξη, στο Θρανία. Ναι, και εγώ χαρούμενος είμαι. Που επιστρέφεις πίσω. Ναι. Συναισθήματα τα οποία δεν συμμερίζονται πάντως όλοι. Όχι. Γιατί. Επειδή έξεις άλλη λόγα, τι. Είσαι χαρούμενος για να δεις τους φίλους σου. Όχι. Καθόλου! Όχι! Ήθελες να μείνεις σπίτι? Ναι! Να κάνεις τι? Να παίζω! Είπε ο Τζον που ένιωθε. Έθελε να μείνεις σπίτι να παίζει το μωρό. Έθελε να δει κανένας σας, άντε! Πάντως επιθύμησα τις εποχές που ήμασταν μωρά και απαντούσαμε έτσι στα πάντα. Μακάρι να μπορούσα να το κάνω και σήμερα. Γιατί? Γιατί έτσι θέλει το κατή, ρε!
αποστομωτική απάντηση. Δεν σε μιλούμε όμως για αποστομωτικές απαντήσεις. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στο Chase. Αρκετά καλό, άξιος αντίπαλος. Ευελπιστώ για το καλύτερο. Θέλω να δω λίγο το στυλάκι σας, επειδή φοράτε και το μαύρο το ζιβάγκο, χάνετε το βρουλί του... τι είναι αυτό, δείξτε μας το λίγο. Είναι το μουσί μου. Δείξτε, χαϊδέψτε το λίγο στην κάμερα. Χαϊδέψτε το λίγο στην κάμερα. Έλεος, ρε Τάσο, παρεκτρέπεσαι. Άσε το βρουλί του ανθρώπου ήσυχο. Κάτι έπαθε τώρα τελευταία, Τάσος, νομίζω. Ποιο από τα παρακάτω έχει τη μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε νερό από κάθε άλλο τρόφιμο? Α, το καρπούζι, Β, το μανιτάρι, Γ, το αγγούρι. Τώρα, ποιο έχει περισσότερο νερό, το αγγούρι ή το καρπούζι? Για δείξτε μας, ρε παιδιά, το αγγούρι τελικά. Μένει στάσιμος. Και αν το βρήκε ο Ανδρέας... Άμα σας μείνουν υπολείμματα από το αγγούρι στον πάγκο της κουζίνας, δυσκολεύεστε να τα καθαρίσετε όσο και του καρπουζιού, όπως είναι λικοπένιο, έχει πιο καλή μάζα το καρπούζι. Άρα... το αγγούρι. Ανδρέα, την έφαγες, Ανδρέα, την έπιασες στον παίχτη. Βαγγέλη, την έφαγες από το αγγούρι. Την έφαγες από το αγγούρι. Ρε μαζεύτου, τι να πω είσαι μες στο νου σου, έχει έννοια γιατί φεύκου σου. Με το απαγούεις βέβαια σε αδικό. Τι μου έχετε ποίημα ήδη? Σου έχω έτοιμος έμετρο λόγο για να καλησπερίσω. Με υμνή. Βεβαίως. Με υμνή. Να σου το πω. Βεβαίως να μου το πεις. Γεια σου. Λεπτό. Ησυχία. Παρακαλώ. Γεια σου, Κοσπεντάρη Τάσο, άρχοντα του παιχνιδιού. Εγώ πάντως πάω πάσο και ό,τι θέλουν ας μου πουν. Μπράβο. 25η Τάσο η μίση μου. Εμπίμαν του τον οξάνιρο θερινής νυχτός. Μα γιατί επαγγέλνουν ποίηματα του Τάσου σιόρ? Τόσο φάσος είναι η κυρία. Και δεν είναι η μόνη. Αυτή δεν είναι για μένα θεή. Μάλιστα. Είναι απλώς κάποια είδωλα. Τώρα το είδωλο μου είσαι εσύ. Κύριε Λέησομιο, τι άλλο θα δούμε στον το παιχνίδι? Εν το είδωλο της κυρίας ο Τάσος. Θωρινόν και λιώνει. Σκληροπυρηνική φάνο, οι πελάρες. Τσιμάται το θωρινόν όνειρο. Τόσο πολλά που το τραούδισε κιόλας. It's been a hard day's night. Έλα, κορίτσια, φωνητικά. I've been walking like a dog. Εσύ προτιμούσες τον McCartney ή τον George Harrison ή τον John Lennon? Όλους μαζί. Όλους. Ποιον είχες αφήσει στο δωμάτιο σου? Κανέναν από αυτούς. Εγώ στο δωμάτιο μου είχα τις εικόνες της θρησκείας μου. Εννοείται. Να είσαι ο Paul McCartney εικόνα στο δωμάτιο της. Είσαι τον Χριστό. Εκτός που τους Beatles και τον Τάσο. Έχει άλλον ίδαλμα, κυρία. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Λες αν η Πάολα. Η Πάολα πώς τη λένε? Έλα μου, ντε. Πάολα θεά. Πάολα θεά. Σηκώνει κουβέντα, κυρία. Μέν της πείτε για την Πάολα, αν κάνει φόνο, να. Ποιο έτος σχηματίστηκε η πρώτη κυβέρνηση του Προέδρου Νίκου Αναστασιάδη? Α, το 2012, Β, το 2014, Γ, το 2013. Ένα βήμα πιο κάτω για την Έλενα. Πρώτη και φαρμακερή. Γιατί φαρμακερή? Τα αυτονόητα παραλείπονται. Θέλω να πει το κορίτσι. Ότι... Αν το σε γρίφος, δεν καταλαβαίνω. Δεν φτάσετε ακόμα στο επίπεδο. No. Περίμενε. να κάνουμε μια ανάλυση. Ή αυτός που ψήφισε δεν βγήκε. Μα πάει και για τα δύο. Γι' αυτό. Ή αυτός που ψήφισε. Ή αυτός που ψήφισε. Μα ξέσκησε. Έξαλλη παίχτρια με τον Νίκαρο. Βγάλαμε τον Νίκαρο και ξέσκησε μας. Με το που είδε την ερώτηση, πρέπει να ευκαιρεί η πίεση της. Επόμενος παίχτης, παρακαλώ. Αφού σε τύλιξε. Άσχετο. Πού σε βρήκε? Σε ένα κλαμπ. Τον καιρό που πηγαίναμε στα κλαμπ, Που ήταν ανοιχτά ακόμα. Σε ποιο? Στα Σφινάκια. Πω, τα Σφινάκια. Λογικό, θα έπιανε αρκετά Σφινάκια. Περνάς εκεί από τα φανάρια και είναι κλειστά τα Σφινάκια και λες. Όχι μόνο τα Σφινάκια, ναι. Εκεί είναι όλα κλειστά και γράφονται ενοικιάζεται. Όχι, για να τον επιλέξει, λέω εδώ. Θα έπρεπε να έχει. Έχει ένα πολύ καλό σου φίλο που γνωρίστηκε στα Σφινάκια. Δικό μου? Βεβαίως. Ποιο? Δεν το γνωρίζεις? Το Λούι. Α, ναι, ο Μπατσαλίδης, ναι, γνωρίστηκε με την Αστέρο στα Σφινάκια. Τότε, το μάθαμε και αυτό, ναι. Ναι, το είπε στο τέταρτο. Βλέπετε, παιδιά, όλοι πλέον είναι μέσα στα Facebook και τα Instagram και γνωρίζονται, κλείσαν και τα Σφινάκια. Μα πώς γνωριστήκαμε στα Σφινάκια, σιωρ? Να δείτε ότι λοιπόν καιρό που κλείσαν τα Σφινάκια, πέσαν τα ποσοστά του γάμου. Φανταστείτε να ήμασταν με τον Θανάση την ίδια νύχτα, με τον Παρέαν στα Σφινάκια, να το έφερνε άλλο πώ η μοίρα, και να φεύγει τούτο με την Αστέρο, και εγώ με την δική του. Σε να ήταν ο Θανάσης, να μην θα σας τα λαλεί. Θανάσης Night Show.
Πάμε στον επόμενο παίχτη. Είμαι ο Στεφάνος και είμαι από τη χειρατή οικογένειά μου. Γάτε ρε Στέφανε μου, ρε κουμπάρε, μαύρισες μας την ψυχή μας. Το πιο ενδιαφέρον πράγμα που είχες να πεις, ρε, αυτός σε ρώτησε η αποτυχία της οικογένειάς σου. Πραγματικά απορώ ότι άλλον κακό μπορεί να σου συμβεί σε αυτό το παιχνίδι. Μίλα μας καλύτερα για τη σύντροφο σου. Τι ζώδιο είσαι? Ιχθύς. Νάτο. Η Ελένη. Εξηγείται. Τάσο μου έπρεπε να σου την ερώτηση. Γιατί δεν ξέρεις. Πότε γεννήθηκε, παιδί μου, να σου πω εγώ τη ζωή. Πότε τα γενέθλιά της. Ας συνεχίσουμε. Το σύστριγκλο θα γίνει. Πότε γνωριστήκε την ημερομηνία? Νομίζω... Αλφα, βήτε, γάμα. Πρώτη πάτησε ερωτήσεις εδώ. Καλά, τελείωσε. Ελένη. Τελείωσε, αυτό ήτανε. Ελένη, χαμός. Πάει, καταστράφηκε ο παρέας. Είναι από σήμερα και πάλι σύγκολο, ποιο ενδιαφέρεται. Εγώ στη θέση του ανέφερα στην τηλεόραση και έξερα για τη γυναίκα μου και την επέτειο μας θα ξαπιένα έσω. Ευτυχώς όμως υπάρχουν άνθρωποι που εκφράζουν το πάθος τους. Και σας αρέσει ο Πιτσιλίδης? Θέλω από πάντα να γνωρίσω, ναι. Γιατί? Καλή μου μια άβρα θετικότητας και θέλω να γνωρίσω από κοντά για να ανακαλύψω τις διαφορές πτυχές του. Παιδιά, τι γίνεται με τον Πιτσιλίδη? Θα τρελαθούμε. Γιατί δεν θέλετε να γνωρίσετε τις πτυχές, ας πούμε, του Μαρίνου ή της Σίλιας? Εκείνος με τράβησε. Σας τραβά ο Πιτσιλίδης? Ναι. Τι να πω? Για διάφορους λόγους. Αν είναι απόψε, να το πείτε. Δεν χρειάζεται να ρωτήσω ότι θέλεις τον Ανδρέα Πιτσιλίδη. Δεν θέλω τον, πώς πρέπει να πούμε. Θέλουμε τον Πιτσιλίδη, παιδιά. Δώστε τον Πιτσιλίδη στον λαό. Για να δούμε ποιος είναι ο απόψινος chaser. Ήθελες τον Πιτσιλίδη, ε? Απογοητεύτηκα τώρα. Έπαιξες και έχασες. Μα δεν μαράζει. Πού είναι το πιτσιλίδι, δεν θέλει. Αλλά λέω να κάτσει ένα κλέι πως το μωρό μου του γοράζω chips που το περίπτερο. Θέλω το πιτσιλίδι! Ξέρετε ποιος άλλος όμως θα έκαμε για chaser? Ο Καρεκλάς, που είναι ευθυτενής και ξέρει και πολλά ρητά. Που την είπεν και του Αβέροφ όταν ήταν καλεσμένος. Ποιος είναι ο στόχος του κυρίου Αβέροφ στις προσεχείς εκλογές? Και πάντοτε βάζω ορίζοντα τις προεδρικές. Και αντί να υποβάλω άλλος πώς την ερώτηση, θα πω μία ρίση από τον Τζίμι Πανούση. Όπα, 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 κύριε Καρεκλέ. Είσαι σίγουρος ότι να πεις ρίση από τον Τζιμάκο? Και αν πούλες. Μήπως το δεν έχουμε συλλάβει ποτέ την αλήθεια γιατί παίρνει αντισυλληπτικά? Ή ας πούμε το η μεγαλύτερη τρομοκρατική οργάνωση είναι η συνωμοσία των κυφήνων της Βουλής? Ή ας πούμε το επίπεδο που ζούμε είναι χαμηλό, αλλά μη φοβάστε, θα πέσουμε κι άλλο. Όχι. Εγώ νομίζω θα του πει και ο Μπέρο Πανούσης στη νέα τάξη πραγμάτων, μην ξεχνάτε ότι τα πράγματα είμαστε εμείς. Είμαι πολλά περίεργος να δω που του είπε. Που είπε το εξής. Αβέροφ. Τι ωραίο όνομα. Έχει και οφ μέσα. Άμα τον βαρεθείς, τον σβήνεις. Σας τρομάζουν αυτές οι εκλογές που έρχονται? Μα εν τούτη την ατάκα που θέλει να του πει. Τόσες ατάκες του Πανούση να του πει, είπεν του Ιντούτη. Φαντάζομαι ο Αβέροφ απάντησε του με ατάκαν του Χάρη Κλίν. Δεν θα χρειαστεί να πατήσει το κουμπί κάποιος για να με κάνει off. Όταν κρίνω ότι πρέπει να είμαι off, θα πάρω εγώ την απόφαση. Μέχρι σήμερα απέδειξα πως έστω και αν γράφεται Αβέροφ, Αβέρον ήμουν πάντα. Ον ήμουν πάντα στα δύσκολα για αυτόν τον τόπο. Έκρουσε και εσάς ο εγκέφαλος σας. Τι συζητούσε ο τέλειος ο Αβέροφ, ήταν πάντα Αβέρον. Εγώ νομίζω εν Αβέρ-ιν, γιατί εν παντού. Ο Αβέροφ και ήταν τζάμπο. Πουλό μου η διαφήμιση. Και αυτές τα υποψηφιότητα εσείς προσωπικά. Πρέπει να έχουμε χώρα. Αν έχουμε και πρέπει να έχουμε επανενωμένη χώρα το 23. Μάλιστα. Αυτός είναι ο στόχος μου. Αυτός ο στόχος ζωής. Εάν μέχρι το 23, αγαπητέ μου κύριε Καρεκλά, η χώρα μου θα είναι με βούλα διχοτομημένη και δύο κράτη, εγώ δεν έχω θέση στην πολιτική και χαλάλι οι προεδρίες σε όποιους και αν είναι, όσα κουστούμια και νεράβου. Χαλάλι τους και τα αξιώματα. Μαμά μου ρε, συγκίνησέ με ρε. Αλλά,
Να φυλάξουν το βίντεο στο 23. Λαλό σα το. Πάντω, μια και ανέφερε ο Καρεκλέ τον Πανούση, εγώ θυμήθηκα κάτι άλλο που είπε ο Χάρη Κλίν για τι εκλογέ. Και έχετε το καλά υπόψη. Είπε λοιπόν ο Χάρη Κλίν, για όσου αναρωτιούνται τι θα ψηφίσω στι εκλογέ που μα έρχονται, δηλώνω πω δεν θα ψηφίσω το κόμμα εκείνο που θα υποσχεθεί ότι θα κάνει σε αυτήν τη χώρα το μεγαλύτερο καλό. Θα ψηφίσω το κόμμα εκείνο που θα φροντίσει να κάνει σε αυτήν τη χώρα το μικρότερο κακό. Χάρη Κλίν, τεράστιο. Σε που τον Αβέρ Ον. Πάμε τώρα στο αγαπημένο μας Ρουκζούκ. Λοιπόν, το παρατσούκλι σου είναι Χαλκιδική. Γιατί? Κοιτάξτε, σαν Θεσσαλονίκη, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Ναι. Και έχουμε ένα κοινό, έχουμε και οι δύο τρία πόδια. Α. Έχει τρία πόδια όπως τη Χαλκιδική ο παρέας. Όποιος σε κατάλαβε, δεν κατάλαβε. Ακούσαμε το σε τούτο. Καλά, σαν κουτσουφλά ο φίλος μας. Άκου παρατσούκλι, Χαλκιδική επειδή έχει τρία πόθηκε. Όπως το χάρτη. Και άμα έχει μια άλλη μπούτη, θα μου σε άλλουν, Κύπρο. Μα τι είναι τους υπελάρες που λάλλουν σήμερα. Έχουν πολλά βρώμικα μυαλά σε το παιχνίδι, να. Όταν κάποιος πάει να αυτοκτονήσει, με αυτοκτονήσει. Σκηνή. Πόπο. Τι πόπο. Όταν είσαι σε σεξουαλική επαφή, μπορείς να... Φωνάξεις. Όχι, να στο κρεβάτι πίσω. Να πιαστείς. Πιάνομαι. Ναι, με τι. Κάγκελα, όχι, με χειροπέδες. Τα χεράκια. Παρακαλώ. Τα χεράκια. Κι όμως μου κόψατε τώρα μια περιγραφή που ήθελα πολύ να δω πού θα πάει. Για πες μου, Ιωάννα μου, τι θα έλεγες. Με τι, μετά τη χειροπέδα, με τι άλλο σου βοηθάει να το κάνεις. Όχι, λύθια σκηνή. Τόσα πράγματα να πει για το σκηνή, ο νους της το σεξουαλικό ρε. Πέ κορούα μου, δίνεις την κάσα με τούτο, γκρεμαλίζεσαι, τίποτε. Κάμνει σεξ και θέλεις τόσο κρεβάτι. Μα τι παθαν οι κάλαμαρς, γιατί είναι τόσο συχισμένοι. Sorry, λίγο, παιδιά. Έχετε κάτι στη μύτη από πάνω. Έχετε κάτι. Με δουλεύεις, η γενιά μου είναι. Έχεις κάτι είπα στη μύτη σου, σφόγγα εδώ. Είναι η ελιά μου. Πάλε καλά που δεν του είπε, κόλλησε μια κοκκόνα πάνω σου. Κανάς παίχτης προκοπής επίε. Κοίτα μιζέρια, σε ένα καρότο, κοίτα. Το άλλο το ψάρι είναι φάτε εγώ. Έφατε. Το έφαγε εγώ. Να είμαστε καλά. Παναγία μαζί μας. Έφατε ειν. Έφα ξύθιδε με τον παίχτη καλό. Το άλλο το ψάρι έφατε ο γιο. Ωραιότατη συνεννόηση. Είναι επειδή τα κυπριακά είναι τραγουδιστά παιδιά. Σε γενικά, ό,τι έχει τραγούδι είναι και ευχάριστο και εύκολο. Άσε με, άσε με, μαζί σου εγώ να ζήσω. Άσε με, άσε με, να σε γνωρίσω. Άσε με, άσε με, θέλω να σε κερδίσω. Έλενα Παπαρίζου. Πρέπει να προσέξεις τα γράμματα. Ναι, ναι. Τι Παπαρίζου, γέμου, ακούτε σου για τα Παπαρίζου τον τραγούδι. Άσε που εντερκάζει με τα γράμματα που συζητάμε. Φουρέιρα, γέμου. Έμεινε και χωρί γυρό γύρω, όπως το χάχα. Πες και κουτσίσει το επόμενο τραγούδι τουλάχιστον. Μουρή, με έχεις κάνει καψούρι. Έφερες τα πάνω κάτω, τσάμπα δεν φωνάζαν όλοι. Είναι ο Τάκης Γαβαλάς. Ποιος είναι αυτός. Περίμενε. Ποιος είναι ο Τάκης ο Γαβαλάς. Τάκης Γαβαλάς. Σε παρακαλώ, κοίταξε λίγο εκεί. Δεν γίνεται να πει ο Γαβαλάς το μούρι, με έχεις κάνει καψούρι. Πες πάσο! Ποιος Τάκης, Σάκη. Πάλι καλά πω είναι Λάκης Γαβαλάς. Ελπίζω να μην θωρώνω καρβέλα την ώρα, γιατί είσαι να πάθει κεφαλικό. Φουρέιρα ένα ακούει, καρβέλα ένα ακούει. Είναι να μπαγούει. Φύγαμε, Αντώνη! Πες μου ποιον παίρνει, όταν πεθαίνει, εμένα παίρνει, oh yeah, oh yeah. Η αλήθεια είναι ότι δεν ακούω τέτοια τραγούδια. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν ακούεις τίποτε τραγούδια. Τίποτε αν δεν είσαι. Ούτε τις μπέλισσες ξέρει. Επειδή για μένα βάλουν του μουσικές και όχι ιδέα να μου γυρίσκεται. Βάλουν σου τα γράμματα, καλέ μου, γε. Δεν πάει, πότε ο νους σου. Άντε, δώσ' το άλλο ένα chance.
Αυτό είναι παλιό. Το ξέρεις? Όχι. Ναι, ναι. Επειδή ήταν εξαιρεστά και κόλλησες στο παλιό. Ούτε τον πήγανε εξαιρεστικά. Σκεφτείτε το άλλαζε τίποτε πιο δύσκολο. Έλα σε μένα. Κι ας σου μοιάζει τρελό με καινούριο πηγό. Θα μας φτιάξω ένα ψέμα. Η αλήθεια είναι ότι δεν ακούω τέτοια τραγούδια. θα μπορούσε καλύτερα να συμφίσει τούτο. Α, πάλι θα το έβρισκε. Πάρε ευκολάκι. Μα τι είπα, Σιόρουλη, για κρούσε ένα κεφάλι τη. Πρέπει να είναι ένα άνθρωπο ο Ερμή, ένα εξήγητο διαφορετικά, να μα πει λίτσα πατέρα. Άντε τώρα. Πήγαινε τώρα να δουλέψουμε κιόλα. Άντε στο καλό. Ωραίος. Η Αφροδίτη είναι πολύ ωραία. Με συγχωρείς, έχω δουλειά τώρα. Εγώ σου είπα, δεν σε ακούει, αλλά μου το παίζεις αυστηρή. Πήγαινε μέσα γιατί έχω δουλειά. Λοιπόν, άντε να τα θυμηθώ απ' έξω τώρα. Λοιπόν, κάτσε λίγο το χαρτί μου να πάρω, αγάπη. Το χαρτί μου να πάρω, να μιλήσω. Θέλει ο κάτσος να ακούσει τα ζώδια, σιόρ. Παρολίγο να τσαγκιάζει τη λίτσα πατέρα, να μου τράβω αναπαιγνωσμένη την κόλλα για να δείτε τις θέσεις των πλανητών. Ευτυχώς πάντως που η Νικήτα δεν έχει τον κάτσον του μαζί του στο στούντιο, έχει όμως πολλές απορίες για τις καταστροφές που την πρόσφατη κακοκαιρία. Κύριε Χριστοφή, καλό μεσημέρι. Ναι, καλό μεσημέρι, Νικήτα. Λοιπόν, βλέπω εδώ το σπίτι από ψηλά. Η στέγη φαντάζομαι παραμένει εκτός σπιτιού ακόμη, σωστά? Είναι εκτός σπιτιού, ναι, διότι χρειαζόμαστε. Είπαμε μας να έρθουν να το δουν και περιμένουμε να τελειώσει η διαδικασία. Τι ρωτά τον άνθρωπο, σιω. Αν η στέγη είναι ακόμα εκτός σπιτιού. Όχι, Νικήτα μου. Είναι άλλος αρεμοστρόβιλος και έφερε την πίσω. Δεν ξέρω του πόμαν του τάπερ που γυρεύκουμε. Είναι ολόκληρη στέγη. Ποιος καρτέρας να βάλει πίσω. Κύριε Λέης, τέλος πάντων, πάμε στον Άλφα να δούμε τι γίνεται για μένα. Θα κάνεις σήμερα το τεστ ή το έκανες χθες, πότε? Κατερίνα, θα σου πω, όταν μπήκα μέσα για να ζητήσω περισσότερες λεπτομέρειες, είχα πει στον υπεύθυνο, μου λέει, για ανθρώπους όπως εσάς εννοείται ότι θα μπείτε, θα το κάνετε και θα φύγετε. Δεν το έχω κάνει, αλλά υπολογίζω τώρα με το πέρας του ρεπορτάζ να μπω κι εγώ στη σειρά. Ναι, μην έρθει στο γραφείο δύο η ώρα το μεσημέρι όμως, έτσι όπως βλέπω τη δουλειά. Δεν θα πεθάνει η αγάπη του με την ουρά. Δεν το αντέχει. Έχει δίκιο μόνο όμως. Αν είναι να σταθεί ουρά με τους ούλους, όχι μόνο θα στραφεί μετά που να τελειώσει η εκπομπή, αλλά μπορεί να έβριζε και ανεβαίνουμε μέσα στο στούδιο να δει τα νέα. Δεν πειράζει όμως, χαλαρά. Δεν βιαζόμαστε. Όπως δεν βιάζεται ούτε ο Νίκαρος έξω από την Ερευνητική Επιτροπή. Με τρόπο λοιπόν, βάστε μια ανωτελεία, κύριε Τωρναρίτη, παρακαλώ, γιατί μόλις ολοκληρώθηκε η κατάθεση του Προέδρου της Δημοκρατίας ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής. Να παρακολουθήσουμε την εικόνα, παρακαλώ, γιατί δεν ξέρουμε αν θα προβεί σε δηλώσεις αυτή τη στιγμή. Είναι έτοιμος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Επιτρέψτε μας λίγο να τον ακούσουμε. Ένα λεπτό, ρε Άρη μου, μένεις πάντα. Πεςτε μου τι θέλετε για να... Σιγά σιγά, αγάπες μου. Πέτε μου να μου θέλετε να σας εξυπηρετήσω, μην με πρίσετε. Με θυμίζει μόνο παγωτάρι που έρχεται στη γειτονιά μου, είμαστε μισοί, που βρούσαν όλα τα μωρά της γειτονιάς πάνω του και λένε μας ένας, με κουγκέστε. Λοιπόν, ποιος θέλει 30 φύλλο σοκολάτα? Θέλει η ώρα, ευαρέθηκε τους ούλους. Όπως το floor manager μας, δάμε στον Αλφα, που ρέσει πίσω από τους παρουσιαστές σαν να δεν συμβαίνει τίποτε. Και έρχομαι σε εσάς με το που αναλάβατε στη Βουλή. Θυμάμαι από τις πρώτες συνεδρίες κάτι πρόκειται να συζητηθεί για τον Κυπριακό και είπατε εσείς δεν θέλετε να έχετε να εκφράζετε. Είχατε πει τα αφήνω στο Γιώργο αυτό. Τα λέω καλά εκείνη τη συζήτηση. Μήπως αυτό τώρα με την Πρόεδρο. Τι είπατε, παιδιά. Ρέση που πίσω από τη ράση του Ιάκωβου, σαν να δεν συμβαίνει τίποτα. Χαίστηκε να τον δείχνει τηλεόραση. Ευτυχώς εμάς ο floor manager μας έμενε έτσι. Πολλά προσεκτικός. Δεν μπαίνει μες στα πλάνα του αν που μιλώ. Πάμε τώρα στην εκπομπή του Νούφριου να δούμε πώς τα επίε με τις τηλεφωνικές του τηρευτομά. Για να δούμε. Κώστας Τίνκης. Κύριε Τίνκη, καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο κοινοτάρχης? Ο κύριος Τίνκης. Λοιπόν. Τίποτα, κύριος Τίνκης.
Φαγκούντου τα τηλέφωνα, τι είχε, τι είχε. Αλλά καμία να πάθησε. Τελικά είπα τον κύριο Ντίνκι, όξα. Έχουμε τον κύριο Ντίνκι τώρα μαζί μας. Μάλιστα. Λοιπόν, θα τον έχουμε σε λίγο. Τον είχαμε ένα live για να τον είχαμε να περιμένει. Πάμε να αλλάξουμε λίγο θέμα τότε και θα επανέλθουμε. Έγαλο, έκλεισε τους το κύριο Ντίνκις. Χωρίς να σκάει πουλα. Πώς είναι να καρτερά Ντίνκι Ντίνκι. Εσύ είσαι δουλειές ο άνθρωπος. Θα περιμένει τον Ούφριο αν κάρτος πάνω να βγάλει αέρα. Προβλήματα με τις συνδέσεις όμως είχε και ο Νικήτας μας. Λέει το γεγονός ότι οι κεντρικές τράπεζες τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και άλλων χωρών δίνει τη δυνατότητα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Για όλοι μιλάς slow motion. Και ο Νικήτας τίποτε, παιδιά. Κάθεται για μένα αμέτωχος. Δεν είπε τίποτε. Ήταν έτοιμο να κάτσει σαν να ακούει και μισή ώρα τον καλεσμένο σε slow motion, ώστε να ολοκληρώσει την κουβέντα. Πρόβλημα όμως έχουν και με τα παράθυρα. Ακόμα και αν υπάρχει υποψία άμεσου ή έμμεσου ωφέλου από μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου για αποφάσεις που λαμβάνουν, θα πρέπει να δίνουν την παρέτηση τους άμεσα. Τώρα θα μας πούν ότι δεν ήξεραν ότι έχουν ισχυρά συμφέροντα σε δικηγορικά γραφεία. Έμεινε μισό ο Στεφάνου. Εκόψαν του κελέν του σαν εμίλαν και μείναν η κελούα του άλλου που πάνω. Τίποτε βέθηκε. Με τότε τα Skype πολλά δύσκολα τα πράγματα, διότι ποτέ δεν ξέρεις τι θα σου συμβεί στην τηλεόραση. Λοιπόν, και για αυτόν το θέμα η κυρία Καλογύρου έχει τοποθέτηση ότι ήταν παράνομη. Λοιπόν. Ναι, τώρα κυρία Χαλαμπή, να μας μιλήσει και λίγο ο κύριος Μαυρίδης. Βεβαίως. Να χαιρετήσουμε και πίσω το παιδάκι. Κύριε Μαυρίδη. Καταρχάς να ρωτήσω εσείς... Γεια σου! Μας βλέπει. Λοιπόν, κύριε Μαυρίδη, εσείς... Νομίζω, κυρία Σάβα, να μας τη δείξει ο κύριος Μαυρίδης. Θα είναι υπέροχο. Ωραία. Γεια σου, αγάπη μου. Μάσιζε να μιλήσει ο Μαυρίδης και όταν μπορώ που πίσω τραγώ τα αυκιά του. Είναι τέλειο. Παπά, 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 δε με παπά, παπά. Μάσου το γέρι μου να του πει του Μιτσί, φύγε με τρόπο. Φύγε τώρα να σε λύσω. Θέλει να παίξει, μεν τον παρεξηγείτε. Ότι το έχω που πάμε εδώ στο. Φύγε τρόπο. Συμβαίνουν αυτά, τι να κάνουμε. Εντάξει, το πρωί σταμάτησε, διότι μετά πήγαινε και πιάνει ο σύλλον του. Δεν έχει γίνει παράνομα. Δεν ξέρω γιατί συνεχίζουν να επιμένουν ότι είναι παράνομη. Εφόσον υπάρχει μέσα στον νόμο ξεκάθαρα ότι έχει το δικαίωμα. Εμάς το σύλλο πες τα μούτρα σαν εμίλα. Μάνα μου κύριε Μαυρίδη μου, τι τραβάς και εσύ. Νιώθω σε. Τα ίδια περνώ και εγώ με το δικό μου. Αν δεν τελειώσει σύντομα η σύνδεση, θωρώ το Μιτσί να του γυρίσει γάντι, αν είμαι στη κελέ. Πάντως όσο εντυπωσιακή ήταν τούτη η σύνδεση του Μαυρίδη, το ίδιο εντυπωσιακό ήταν και το ρεπορτάζ του Χατζησάβα για τα κομμωτήρια στο ΡΙΚ. Λοιπόν, πάμε επαρχίες, κάνουμε αρχή με τη Λάρνακα, γιατί ο Σταύρος θα μας πάει κομμωτήριο. Άνοιξαν τα κομμωτήρια, να δούμε τι γίνεται. Πολύ δουλειά πρέπει να έχει πέσει. Σταύρο, καλημέρα. Καλημέρα, Σταυριανή, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Βρισκόμαστε στο Tony and Guy, στο κομμωτήριο εδώ, στο εμπορικό κέντρο της Λάρνακας, με τον μάνατζερ, τον κύριο Τζίμι Παναγιώτου. Μα τι ωραίο είναι φάνταστο ρεπορτάζ. Έκατσε τζαμέζε, κουρεύκει τον, σαν το δείχνει η τηλεόραση. Πάλε καλά από για κομμωτήρια που ήταν το θέμα, και για αποτριχώσεις. Γιατί δεν θα αντέχα να δώσω τον Άγχο Χατζησάβα να κάνει τον πικίνι του. Πάντως δεν επιτέθηκε καθόλου. Το ρεπορτάζ του έκαμε το κανονικά. Κύριε Παναγιώτου, πώς βλέπετε την ζήτηση, έχετε αρκετά ραντεβού? Έχουμε αρκετά ραντεβού και αυτή τη εβδομάδα πιστεύω να έχουν περισσότερα ραντεβού στο κομμωτήριο. Τι ζητάνε τα ραντεβού, τι ζητάνε οι κυρίες της Λάρνακας? Οι κυρίες θα ζητούν περισσότερο για πάψιμο. Τίποτα, παιδιά, να κοφτεί. Κάθεται δαμέ και σηκώνει έτσι το μικρόφωνο για να μιλάω παρπέρι σαν τον κουρεύκι. Αφού βγαίνει που στο κομμωτήριο, γιατί να μην το πούμε τα λεφτά, δηλαδή, δεν καταλαβα. Και ενημέρωση και καλοπισμό. Δύο σε ένα. Εν τω μεταξύ, ζήλεψε και ο ανταποκριτή τη ΠΑΦΟ που ευκεί αμέσω μετά. Πάμε ΠΑΦΟ, πάμε στο Πανίκο τον Ευρυπίδου. Πανίκο. Καλημέρα.
Θέλει κούρεμα πάντω, δεν είναι μάλλον το δρόμο εμφανίζεται. Ναι, σε τι έτουν τα πράγματα. Είδε σωστά. Τι κάναμε. Είδε σωστά. Ναι. Πολύ ζωντανό το έργο σα. Ναι. Πολύ παραστατικό, ναι. 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 Ποιο ζωντανό πεθαίνει. Καλά, σε γιατί δεν βρίσκεται ότι ήταν παρπερκό στην πάφο να φύγει που είχαμε. Σου έμεινε ένα κούρευτο με το μαλλί να φάνα. Ούλα ο Χατζησάβα πρέπει να σα τα μαθαίνει. Πάντω, αν νομίζετε ότι το ρεπορτάζ του Χατζησάβα ήταν extreme, περιμένετε να δείτε τι επέψαν την Αντρονίκου μα να κάνει την εβδομάδα. Βρισκόμαστε λοιπόν εδώ στο φυσιοθεραπευτήριο του Σωτήρη Χαραλάμπους και έχουμε έρθει για να δούμε πώς έχει εξυγχρονιστεί η παλιά μέθοδος που έχουμε μάθει εμείς από τις γιαγιάδες μας, τα καζά. Καζά, τέλεια. Μία φυσιολογική μέρα στη δουλειά για τη Μαρία μας. Να δούμε τι άλλο θα την πέψει που το χάραμα να κάνει τον τυχαίρι με την κοπελούα. Δεν και φαντάζομαι να μας έδειξα όλη τη διαδικασία, ναι. Θα ήθελα να σε ρωτήσω περαιτέρω, όσο εσύ συνεχίζεις, πόσες θα βάλεις, πόσες είναι ο ιδανικός αριθμός. Δεν υπάρχει ιδανικός αριθμός, εξαρτάται από το σώμα και την περιοχή που μπορείς να εφαρμόσεις. Η περιοχή τώρα που βλέπουμε είναι η πλάτη. Μπορείς να βάλεις και σε άλλο κομμάτι του σώματος, ανάλογα με το πρόβλημα που υπάρχει, δηλαδή στα πόδια, στα χέρια. Στα αυτιά, στη μούτη. Ναι, ρε Μάρια, όπου πονείς λίγο, βάλεις καζά. Σε φτιάχνεις την επόμενη μέρα έξω, πώς θα σου ζει πουά. Με πάτσε τροντζιλέ σε όλο σου το σώμα. Εντάξει, η φτωχή πελάτησα, εντζάει πεσούμενοι, βάλουν τις αβέρτα βεντούζες παστεράζι και καυτερά την Μαρία να τελειώσει τις ερωτήσεις της, πέρκει θυμηθούν να τις τεσκάλουν. Okay. Μαρία, να ρωτήσω κάτι. Κάμος, εντάξει. Ναι, ναι, Κατερίνα. Μαρία, η καταρχάς η Νικολέτα είναι η πρώτη φορά που κάνει αυτή την θεραπεία ή όχι. Έχει... Ναι, η Νικολέτα είναι η πρώτη φορά που κάνει τη συγκεκριμένη θεραπεία, ναι. Ναι, ωραία. Τη βάλαμε τη γυναίκα εκεί, είτε πονάει είτε όχι, δεν μιλάει, δεν λέει τίποτα. Είναι μου να πηγαίνει. Και να πονήσει, θα βγάλει γκίχ. Να κρύψει για μέ, ώσπου να φύγεται. Θα τη διασύρετε εσείς στις τηλεοράσεις κι άλλο. Αφήστε τη γυναίκα να κάνει τα καζιά της με την ησυχία της. Πάντως παράξενο που είναι το δοκίμασε η Μαρία μας ακόμα. Σωτήρη, γίνεται να μου το βάλεις λίγο να δω αν πονώ. Κατερίνα, θα δοκιμάσω να το βάλω πάνω στο χέρι μου, γίνεται. Ωραία. Είμαι πάρα πολύ περίεργη, πραγματικά θέλω να δω. Ανοίξτε τη Μαρία. Ενώ πονήσω πολλά. Το μεταξύ, αγαπητού, πάθε σοκ μόλις άκουσε την Αντρονίκου να λέει του άλλου να της το βάλει να δει αν πονεί. Όχι, όχι. Θέλω να δείτε την αντίδραση της. Σωτήρη, γίνεται να μου το βάλεις λίγο να δω αν πονώ. Κατερίνα, θα δοκιμάσω να το βάλω πάνω στο χέρι μου, γίνεται. Ωραία. Είμαι πάρα πολύ περίεργη, πραγματικά θέλω να δω. Ανοίξτε τη Μαρία. Ενώ πονήσω πολλά. Με αυτή η Αντρονίκου. Είναι τέλος του το είπε έτσι. Μίλα από το καθαρά Μαρία μου, να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Τελικά όμως ήταν μου γίνε, βάλεν της το. Γιατί να με δοκιμάσω, να δω πονώ, είναι. Όχι, αυτό λέω να δοκιμάσεις, απλώς μου αρέσει που να πονήσω πολλά. Α, οκ. Ανάλογα με το μέγεθος της επιφάνειας που θα μπει. Λοιπόν, θα δούμε, θα σας πω τώρα. Α, τραβά. Α. Εντάξει, όντως, ναι. Δηλαδή, νιώθεις να σε τραβά. Απλά επειδή μας το περιγράφω, δεν ξέρω να σας περιγράψω εγώ τι νιώθω. Νιώθω ότι κάποιος μου τραβά, σαν να με τσιμπά, να με τραβά το δέρμα μου. Πού στην ουσία αυτό συμβαίνει. Ναι, ναι, καλό. Μάλιστα, αυτό ήταν. Ναι, για να μπει αέρας. Ωραία. Μαρία, πες του να σου κάνει και το rolling. Τέλεια. Να της κάνει και το rolling. Θεωρώ ότι να φεύγει με φορείο την Μαρία Σπαϊλιάς στη σύνδεση. Άντε, κάμε έτσι το rolling, που λογικά είναι έναν ακόμα πιο άβολο. Λοιπόν, τι άλλο πρέπει να ξέρει κάποιος ερχόμενος εδώ, Σωτήρη. Η τεχνική πρέπει να δημιουργείται και να χρησιμοποιείται από κάποιον τον οποίο ξέρει. Για τον λόγο του ότι όταν μείνει παραπάνω από την ώρα μην κάνουν εκείνη η βεντούζα, μπορεί να δημιουργήσει εγκάπματα. Επίσης, μπορεί να δημιουργήσει μολύνσεις. Συγγνώμη. Να ξαναπώ. Ναι, ξαναπεί το λίγο. Πρέπει να γίνεται το πράγμα. Που κάποιον τέχνη, που να είναι τεχνικά δαστισμένος. Θωρείς τον πόνο στο βλέμμα της. Εντός ώρα χωμερή που εξίασε να του βάλει το μικρόφωνο του ανθρώπου και μιλάμε την ώρα μόνος του χωρίς να τον ακούει κανένας. Κάτι που κάνω και εγώ, όποτε φκένει ο πρόδρομος στα κανάλια. Κύριε Υπουργέ της Παιδείας, καλό μεσημέρι. Χαίρετε. Τώρα γίνεται μεγάλη συζήτηση γιατί να μην είναι υποχρεωτικό. Πού το βασίσατε αυτό και δεν είναι υποχρεωτικό. Αγαπητέ Νικήτα, Υπουργός της Παιδείας και του Πολιτισμού. Ναι, ο πολιτισμός σε μάραν. Ξυσιλίζεται πολιτισμόν ούλοι. Διόρθωση η νομική ήταν ότι προσφώνησε λάθος, γιατί δεν είπε, α, γιατί δεν είπε και το αθλητισμού και νεολαίας. Κανονικά πρέπει να μπουν μόνο στον νικήτας να απολογηθεί που δεν είπε ολόκληρο των τίτλων του.
Διότι δεν γίνεται να αξιάσει ότι ο πρόδρομος είναι και υπουργός πολιτισμού. Αφού το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι μόλις το θωρείς είναι παιδεία και πολιτισμός. Και αν κάνεις μια και ρουφιέ τσιάρο μέσα στην τηλεόραση ζωντανά, δεν τσεχάθηκε ο κόσμος. Ο τίτλος έχει σημασία. Όπως και να έχει, πάμε πίσω στα τηλεοπτικά μας, διότι η επόμενη παίχτρια του τροχού της τύχης δυσκολεύεται πάρα πολλά με τον επόμενο γρίφο. Κρεμάλα, αϊχόνι, παιχνίδι με λέξεις. Όχι, αϊχόνι, ναι. Οκ, okay, ένα τίποτε, με μου αϊχώνεσαι. Έτσι, αλλιώς είναι πολλά δύσκολος ο γρίφος. Πού να πάει ο νους ότι μετά τη λέξη κρεμάλα να ακολουθεί η λέξη αγχώνει. Πολλά δύσκολο. Δώστε τις κοπέλες ακόμα μια ευκαιρία, σας παρακαλώ. Άι, στο καλό να πάει και αυτό. Έχει μια δεύτερη ευκαιρία. Θέλω να δοκιμάσεις μαντεύοντας ή αγοράζοντας. Δεν ξέρω. Αγοράζοντας βέβαια, τι. Θα αγοράσω το ΙΤΑ. Το ΙΤΑ. Ωραία. Εδώ θέλω να καταλάβεις ότι από το στόμα μου τουλάχιστον, δεν ξέρω αν η βάλια σου έκανε κάτι. Το ξέρουμε, έτσι. Πού το ξέρεις, σου έχω πει εγώ τελείωσαν τα σύμφωνα. Όχι. Τότε γιατί βγάζα το συμπέρασμα. Ο Πολυχρονής είναι έτοιμος να ξυλώσει τον τροχό, να στον γυρίσει πάστη και λέει. Καλά σε ώρα ακόμα σκέφτεται την σωστή απάντηση. Ένα γράμμα λείπει τα γέρημα. Έχει μείνει ένα σύμφωνο. Αν θέλεις να μαντέψεις, μάντεψέ το σε 5 δευτερόλεπτα. Πάμε. Κρεμάλα, ναι. Αυχόνι, ναι. Παιχνίδι με λέξεις. Συγγνώμη, είπε αυχόνι. Αυχόνι. Πάλε καλά που είναι αυχολέμονι. Δηλαδή, για όνομα μου, πόσο νου. Τέλος πάντων, κανεί με τα παιχνίδια, εγκουράσαμε. Πάμε στο ρίγκ να δούμε τι εφόρησε αυτήν την εβδομάδα η αγαπημένη μας Δέσποινα Πουρέκου. Πάμε έτσι στα γρήγορα και στη Δέσποινα, στην Ελεύθερη Αμόχωστο. Δέσποινα, καλημέρα. Καλημέρα, Σταυριανή. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας. Τι ωραίος φιόγκος. Υπερπαραγωγή. Εν της φύγει όμως σιόρ. Εν όπως την αυχόνη. Που εμάς ήταν να βρει προηγούμενη. Μπράβο, Δεσποινά μου. Αυτή την εβδομάδα σου βάζω έναν 7. 7. Περιμένω το επόμενο σου outfit την άλλη εβδομάδα. Προς το παρόν θέλω να ακούσω καμιά που ζει στις τέλειες κοροναϊστορίες της Σωτηρούλας. Να σου πω ότι εγώ χθες, ναι. Για όση ώρα ήμασταν εκεί και ήμασταν εκεί νωρίς το πρωί, ναι. Στις 9 το πρωί ήδη τα οχήματα είχαν μαζευτεί και ήθελαν να περάσουν. Εγώ θαύμασα την ψυχραιμία των αστυνομικών. Ειλικρινά το λέω. Γιατί ναι. Τους κοροϊδεύαν, Σταυριανή. Δεν γίνεται να πηγαίνεις εκεί και να κοροϊδεύεις τον αστυνομικό μέσα στα μούτρα του, λέγοντάς του, έστειλα 6 να πάω για άθληση. Και να του λέει ο αστυνομικός, μα είναι κλειστά τα μονοπάτια, ναι. Της φύσης στο τρόπο. Βάσει διατάγματος. Ναι, μα εγώ έστειλα μήνυμα, θέλω να πάω να κάνω άθληση. Οπότε να σου πω και κάτι που, ναι. του οποίου ήμουν μάρτυρας χθες. Ένας αστυνομικός δεν άντεξε για την εντός αγωγικών και εκτός αγωγικών, ναι. κοροϊδία, ναι, του, ναι. πολίτη. Και γύρισε και τους είπε, θα πάτε με αυτά τα ρούχα και με αυτά τα παπούτσια για τρέξιμο, ναι. για άθληση. Έναν τεξιό αστυνομικό, σε σπάσαν τα πλάσματα, σιγά. Μα συγγνώμη, έρχεται άλλο με το κουστούμι και το παπούτσι, το σκαρπίνι στο τρόδο, και να του πάω η άσκηση. Μα ποιον παίρνει, κύριε. Έτσι που κάνετε όμω, να δείτε που στο τέλο, ένα μα λαλούν και τι να φορούμε για να βγούμε έξω πόσο μα. Θα φγαίνει ο Καραγιάννη στην τηλεόραση κάθε μεσημέρι, θα μα λαλεί. Σήμερα κυκλοφορούμε μόνο με φόρμε. Αύριο τζιν και φανέλα, το πολύ τζιν και πουκαμισούι. Μεθαύριο τα καλά μα, επειδή είναι και Κυριακή. Τούτο θέλετε. Πάντως η επόμενη κορονοϊστορία της Σωτηρούλας είναι ακόμα πιο τέλεια. Πριν σας αποχαιρετήσω, ναι. να σας πω και μια ιστοριούλα που συνέβη χθες βράδυ. Ναι. Από αυτές που σου αρέσουν. Άντε να δούμε. Λοιπόν, πήρε ένας κύριος λοιπόν γύρω στις 11 χθες βράδυ στην αστυνομία και ζήτησε να του δοθεί άδεια να βγει από το σπίτι του στις 11 ναι. το βράδυ γιατί πείνασε και ήθελε να πάει σε φούρνο να πάρει φαγητό. Με μεθωρείτε εμένα, δεν ήμουν εγώ, ορκίζω. Ακούτε τώρα, πελάρα ο κόσμος. Έπιαν τηλέφωνο η ώρα 11 στην αστυνομία για να τους ρωτήσει αν τον αφήνουν να πάει στο φούρνο να πιάει λουκάνικο πιτά να φάει. Γιατί τι άλλο θα ακούσουμε. Καλά, αν τζοτός, ενίσχυε τίποτε σώ να φάει, ρε κουμπάρε. Τόσο επίγον ήταν που έπρεπε να ξεσηκωστεί η μισή χώρα. Οι αστυνομικοί λοιπόν εκεί του είπαν, καλά, δεν έχεις τίποτα στο σπίτι να φας. Πρέπει οπωσδήποτε να βγεις. Του είπαν όχι, του είπαν απαγορεύεται. Δεν μπορείς να βγεις ναι. έξω να πας στο φούρνο να πάρεις επειδή θυμήθηκες στις 11 το βράδυ ότι πείνασες. Ναι, ναι.
Ο πολίτης αυτός λοιπόν επέμενε. Οι αστυνομικοί, να θυμίσουμε ότι δεν υπάρχουν ούτε delivery στις 11 το βράδυ. Ο πολίτης επέμενε, επέμεναν και οι αστυνομικοί, του είπαν απαγορεύεται, αλλά το θέμα πλέον είναι δικό σου. Ναι. Δεν ξέρουμε βέβαια αν το ρίσκαρε. Ρε, μα αντιλαμβάνεστε, συνταγερούς ζούμε. Κάνουμε διαπραγματεύσεις που αντιλέφωνα με την αστυνομία για να μας αγγίξουν να πάμε ως το φούρνο. Έλεος δηλαδή. Ελπίζω να μην είστε στην καρτέρνη αστυνομία με τα μποξοπούλους στους φούρνους για να λαπορτάρει τον κύριο που έλεγε χαλουμωτή. Γιατί είμαστε εδώ, είμαστε πρώτοι. Μπορεί να είσαι κλέφτης, ληστής, μαφιόζος, να μην ασχολείται κανένας μαζί σου, αλλά σε δουν να μπαίνεις μέσα σε φούρνο μετά τις 9, 300 ευρώ πρόστιμο. Πάμε και στον Νίκαρο, που τελικά δεν μας τα είπε πολλά, καλά, πολλά σωστά για τα ταξίδια του στις Σεϊχέλες. Ο πρόεδρος του ΔΙΚΟ κατηγορεί τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι είναι βαθύτατα εκτεθειμένος, αφού σύμφωνα με τον Νικόλα Παπαδόπουλο είπε ψέματα στην κατάθεσή του ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής. Από μια έρευνα στο Μητρό Ιδιοκτητών Αεροπλάνων, ανέφερε ο κύριος Παπαδόπουλος, επιβεβαιώνεται ότι ο Σαουδάραβας επενδυτής είναι και ο διαχειριστής του αεροπλάνου τύπου Boeing 767 που πήρε δωρεάν ταξίδι στις Σεϊχέλες τον Νίκο Αναστασιάδη το 2015 όπως και το 2018. Ο Λάγκερον Boeing 767 που έκρατα ο Νίκαρος και πήγαινε και έρχεται στις Σεϊχέλες. Λογικό να είναι εξάλλως ο Νικόλας. Τι είναι το private jet του, πρέπει να μην το μίτσι. Νίκαρε, γιατί μας τα είπες ούλα για τις Σεϊχέλες, μήπως έπιασες πολλές κολόνιες που ήταν duty free, α, και θέλεις να καρφωθείς. Εγώ πάντως εμπιστεύω ότι ο Νίκαρος μας πήγαινε και έρχεται με τον παράκριβο τον jet. Γι' αυτό εμείς σαν εκπομπή που κάνει και δημοσιογραφική έρευνα, στείλαμε τον Παναγή μας έξω με τη στήριξη των shoebox, για να αποκαλύψει όλη την αλήθεια για το ιδιωτικό τζετ του Σαουδάραβα. Σαν λαός μας έχει χαρακτηρίσει πάρα πολλές φορές η αχαριστία, η ασυδοσία και σίγουρα ότι δεν εκτιμήσαμε ποτέ τι πραγματικά μας προσφέρεται. Βγήκαμε, κατηγορήσαμε ανοιχτά τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον νούμερο ένα πολίτη του κράτους μας, ότι ταξίδεψε με έναν αεροπλάνο, ότι έχει φίλους Σαουδάραβες κτλ. Σαν δεν τρέπεστε. Εμείς όμως ήρθαμε τώρα να σας δείξουμε το πραγματικό αεροπλάνο με το οποίο ταξίδεψε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αν τα καταφέρουμε δε, θα πάμε μαζί και μία πτήση. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Όπως είπα και στην εισαγωγή, είμαστε ένας λαός που χαρακτηριζόμαστε κυρίως από την αχαριστία. Κοιτάξτε, βρε, πώς ταξίδευε ο πρόεδρος. Καμπίνα δεν έχει, καθίσματα δεν έχει, gearbox δεν έχει, χειρόφρενο δεν έχει, μηχανή δεν έχει, κινητήρες, δεν το συζητάς. Και ο άνθρωπος αυτός μας έδειξε συμβολικά τι σημαίνει να είσαι Κυπρέος σήμερα. Αυτοθυσία για εσάς. Αλλά αυτοί είστε. Τούτη είναι η απάντησή σας. Και μετά από αυτό το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Παναή, που μουζει να έχει ο Αλ Τζαζίρα, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που παίζει για να πιάνεις τηλέφωνο στο Προεδρικό και είσαι στην αναμονή. Και επιστρέφουμε. Θέλω τη selfie σας να στείλετε τώρα, κυρίες και κύριοι. Πάμε για τρέλες στη Σεϊχέλε. Πάμε για τρέλες.
Όντως, Μαριλένα μου, η αγάπη μου είναι ρούχο δανεικό. Α, ούτε να το προγραμματίζαμε το τραγούδι. Έτσι. Αχ, μου. Εγκαλή. Μαριλένα μου, συγκεντρώθω να πεις ανέκδοτο μετά. Κανένα, με έχουν ευκεί κανένα. Λοιπόν, επιστρέψαμε, αγαπημένοι φίλοι. Μην ξεχνάτε τα μεγάλα μας δώρα με τα SMS σας. Έτσι, Παναγιώτη μου. Έτσι. Ναι, έτσι. Πάμε να δούμε τι μπορείτε να κερδίσετε. Στείλε τα SMS σου και διεκδίκησε τα μεγάλα μας δώρα. Φωτοβολταϊκό σύστημα αξίας μέχρι 10.000 ευρώ, μια προσφορά της Conergon Energy Solutions, θυγατρική της Lanitis Energy. Αφήστε τον ήλιο να πληρώνει την κατανάλωση του ρεύματός σας. Στείλε Energy κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Μία δώρο επιταγή αξίας 5.000 ευρώ για υπέροχα έπιπλα από τα καταστήματα Living, μέλος του ομίλου Ergo Home Group. Στείλε Living κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Το Γυμνάσιο Λύκειο Ολύμπιον προσφέρει σε έναν τυχερό μαθητή απαλλαγή από τα δίδακτρα για τον πρώτο χρόνο φοίτησης με απαραίτητη προϋπόθεση την επιτυχία του στις εισαγωγικές εξετάσεις του σχολείου. Στείλε Ολύμπιον κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Δύο τετραήμερες διαμονές στις επαύλες Δε Μιχάνα στην Πάφο, χωρητικότητας 15 ατόμων. Προσφορά της εταιρείας Βασμίχα, New Generation LTD, εισαγωγής ειδών υγιεινής και κεραμικών. Αξίας 5.280 ευρώ. Στείλε Βασμίχα κενό και το όνομα τεπώνυμό σου στο 5588. Μία δώρο επιταγή αξίας 2.200 ευρώ για συστήματα ασφαλείας και συναγερμού από τον Πιπεράρη. Στείλε Πιπεράρης κενό και το όνομα τεπώνυμό σου στο 5588. Είναι Teco Electronics LTD, πρωτοπόρος εταιρείας στον τομέα παροχής τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και έξυπνων τεχνολογικών λύσεων, προσφέρει σε έναν τυχερό τηλεθεατή το καινοτόμο ασύρματο σύστημα αυτοματισμού σπιτιού Cockpit, αξίας 2.000 ευρώ. Στείλε Teco κενό και το όνομα τεπώνυμό σου στο 5588. Μία δώρο επιταγή αξίας 1.000 ευρώ από την καλερί Artworks Bizarre. Στείλε Bizarre κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Το κατάστημα Bellagio Home & Garden σας προσφέρει την απόλυτη εμπειρία στη μαγειρική με κάρβουνο με τη νέα σειρά ψυσταριών Bellagio Καμάτο αξίας 995 ευρώ. Στείλε Bellagio ονοματεπώνυμο στο 5588. Μία συσκευή περιποίησης μαλλιών Dyson Airwrap, προσφορά του καταστήματος Μάγκας, αξίας 800 ευρώ. Στείλε Dyson κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να μας στέλνετε τις selfies σας, φίλες και φίλοι. Τις περιμένουμε πώς και πώς. Και είναι η ώρα να υποδεχθούμε το σημερινό μας καλεσμένο, Παναγιώτη Κυριάκου. Παναγιώτη. Μην το κάνουμε κι εσύ κι ο άλλος. Για όνομα του Θεού. Παναγιώτη μου, είμαστε, περνούμε τόσες ώρες την ημέρα μαζί. Είμαστε και δύο αρνητικοί. Εγώ είμαι αρνητικός. Εσύ είσαι γενικά αρνητικός. Θέλω να μου φέρετε το Μιτσί που ήταν πριν που πήγαινε σχολείο και ήταν σε όλα όη. Να σου τον έφερουμε. Είμαστε συγγενείς. Εσύ στο μικρό. Μάλιστα. Είναι η καυτή ανάσα του Chase, κυρίες και κύριοι. Είναι ο προσωπικός μου αγαπημένος Chaser. Παναγία μου, ξέρω την Τσιλία. Νομίζω ότι είναι μόνο ο Μαρίνο και η Τσιλία. Είναι τη Σιλία μου, σκεφτεί. Α, Παναγία μου. Σιλία μου, αγαπώ, σε ξέρει το. Είσαι δική μου αγαπημένη. Πολλά, σε αγαπώ πάρα πολλά. Μαρίνο Κλεάνθου σήμερα στην παρέα μα. Καλώς όρισες. Χαρά μου μεγάλη που είμαι εδώ κοντά σας. Παρακαλώ. Να είστε καλά. Παρακαλώ. Μαρίνα μου, να πω ότι σε ξέρω από το γυμνάσιο. Ναι. Ναι. Από το, ήταν έτσι με θυκιάζει από το γυμνάσιο. Τι είναι το έτσι. Ενώ συγγυρισμένος, περιποιημένος, άριστος μαθητής, ναι. Νομίζω, εντάξει, σωστά το λέει. Μα ίσως και πρόεδρος του σχολείου κάποτε. Ναι, ναι, νομίζω είχαν την καλή ισορροπία μεταξύ Σπασίκλα, αλλά ταυτόχρονα και λίγο ζεζάνιο. Ίσως ζεζάνιο. Ναι, ναι, ναι. Αποκλείεται. Εγώ ήξερα ότι ήσουν άμωμος και αμόλυντος, τύπος και υπογραμμός. Και ότι είναι... Ναι. Έκαμε τις πελάρες. Κοίτα, καμιά φορά που θυμούμαι τα μαθητικά μας τα χρόνια, τώρα, ναι. Ειδικά στο Παγκύπριο Γυμνάσιο. Ναι. Εντάξει, sorry, όντως έφασα κόρτον, όντως είμαι πολλά καυτή ανάσα σήμερα. Σοβαρά μιλάς. Ναι, λοιπόν. Ακόμα είμαι εδώ και ένα ημεροθιά, να σου πω αν μου δω εκεί. Λοιπόν, αλλά καμιά φορά που θυμούμαι τα χρόνια του γυμνασίου,
Λαλώ ότι απορώ πως με αντέχανε οι καθηγητές. Δηλαδή, σοβαρά. Ναι, να είσαι και καλός μαθητής, αλλά να είσαι τελειώσεις δάνειο, να βάλεις τους άλλους πάνω και να είσαι τελειώνει επαναστάτης. Δασφυλικούντρη δηλαδή. Μετεύκαν ολοί, πολλοί, αλλά ο κύριος ευκάλλε την 20 ώρα. Εγώ έντζε. Τα μωρά σου τώρα φρόνιμα ενάταχτα, θωρείς μαρινούθκια μητσά. Ο μεγάλος με σχεδόν 5 μητσά μου, σχεδόν 3, και η γυναίκα μου ήταν ζυζάνιο σαν μωρό και σαν μαθήτρια και θωρώ ότι όντως ενάξει συνεχιστές της παράδοσης. Σωρά, ακόμα δεν είχα κάνει επεισόδιο όπως τα προηγούμενα που είδατε σε Skype να πετάσσονται κτλ. Ευτυχώς. Αλλά θωρώ ότι είμαστε... Επήρες τους κάνα φράση γύρισμα. Θέλουν πάρα πολλά και ο μεγάλος μου ήθελε πάρα πολλά να έρθει. Γιατί δεν τον έφερες. Ναι. Να πεταχτύπησε που κάναμε να σε φαράσει. Όχι, σε εμάς είναι εντάξει. Τώρα να πάει στο Chase να θωρεί τα σοντρίφωνος που μωρών εννοώ. Ναι, ρε φίλε. Δεν το μωρώ, να γεμίσεις τραύματα που τα τώρα το μωρώ. Γνώρισε τον Τάσο. Όχι, αλλά καλύτερα. Keep it that way. Δεν υπάρχει λόγος. Και μετά κάνεις την επανάστασή σου, πηγαίνοντας στο θρυλικό μπαρ. Που φρόντισες εσύ κάθε επανάληψη αρκετές φορές να θυμίσεις την εκπομπή σε προηγούμενες φορές. Σε προηγούμενες, ναι ρε μα. Αλήθεια όμως. Πόσο καιρό είναι μέσα. Σκέφτομαι τούτο η γονή μου πραγματικά να είμαι 19, να είμαι 20-21. Μιλούμε τώρα για ένα πρόεδρος του σχολείου. Άριστος μαθητής, φοιτητής νομικής. Και να ξαφνικά να πιάνεις τηλέφωνο τη μάμα του Μαρίνου. Μάμα, να μπω σε reality. Σε εποχές που τα reality ήταν, ήταν μόλις ευκήκαν. Ναι, τέλος αντέδρασαν οι δικοί σου. Κοίταξε, όντως, ήταν σοκ. Αλλά είπα μου, έχουμε σε εμπιστοσύνη, αφού θέλεις να κάνεις, κάμε το, απολαύσε το, αλλά να θυμάσαι, επίσης είσαι φοιτητής νομικής, δεν και πάει τσαμεγέ μου για να κάνεις άλλη καριέρα στη ζωή σου. Η επιστροφή θα είναι μετά στο πανεπιστήμιο και τα λοιπά. Είμαστε σίγουροι ότι θα κάνεις καμιά, ας πούμε. Και όντως, θυμούμε να ήταν και η Στέλλα, έμπαιζε εντάκουσε και το... Ναι, ο Λορέντζο φίλοι για πάντα, ναι, ήταν ωραία μάνα. Ο Λορέντζο. Τι ο έβαλε ο Μπασίνα! Τι λες τώρα! Οπότε, πόσο καιρό έκαμες? Έκαμα 2 εβδομάδες. Έκαμα 2 εβδομάδες, έφυγα από μόνος μου. Και έγραψε ένα βιβλίο, μπαρέθηκα και έφυγα. Εγοράσαι τον κάθαλος εκτός που συγγενήσω. Θα σου πω, όχι, πούλησε, αλλά πριν 4-5 χρόνια, με πολύ ενδιαφέρον είδα το βιβλίο να υπάρχει στο αεροδρόμιο και να το πουλούν προσφορά βεβαίως, μετά από τα χρόνια. Μαζί με καφέ. Δεν ήξερα αν πρέπει να πω με ποιο την αυτοβιογραφία ήταν, ήταν πολιτικό πρόσωπο. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Κοίταξε, όχι, ήταν εκδοτικά τα πήγαν καλά. Ο στόχος βεβαίως δεν ήταν να κερδίσω χρήματα από το βιβλίο. Mm-hmm. Εκδόσεις Λιβάνη, να πω, που μου κάνει την τιμή ο Λιβάνης, τότε στις δόξες του. Έκανα το παραπάνω που μια δική μου εσωτερική ανάγκη να γράψω κοινά τα οποία είχα ζήσει τότε στο παιχνίδι. Τα οποία ήταν πάρα πολλά και ενδιαφέροντα, και ήταν κοινά που έζησα μετά που έφυγα από το παιχνίδι, ήταν ακόμα πιο ενδιαφέροντα. Όπως? Παιδιά, ήταν η εποχή της υπερβολής τότε στην Ελλάδα. Mm-hmm. Είχε 2 κανάλια τα οποία ασχολούνταν αποκλειστικά με τα reality. Και θυμούμε όταν έφυγε από το παιχνίδι, την επόμενη μέρα το πρωί, ώρα 10, σε παρακαλώ, σε δελτίο ειδήσεων έναν ιδιωτικό κανάλι στην Ελλάδα, με δεύτερο κύριο θέμα το τι θα έκανα εγώ στη ζωή μου. Είχε ζωντανή σύνδεση το λοιπόν και Κύπρον και στο πανεπιστήμιο μου κτλ. Και μετά από λίγες μέρες έστειλαν, όπως έκαναν τώρα τη Κυριακή του, στην Bild, που έξω από το σπίτι της είχε συνεργείο. Σε παρακαλώ πολύ, έξω από το σπίτι μου είχε συνεργείο, που ήθελε να δει τι κάνω, γιατί έφυγα κτλ. Υπερβολές, πελάρες. Ναι, ρε φίλε. Η Ελλάδα της υπερβολής. Για 2 εβδομάδες συμμετοχή τώρα τον Λουκ. Ναι, ναι, που έφυγε μόνος του. Έτσι, και έφυγε μόνος του. Ψήφισε τον κοινό να φύγει. Είσαι γενικά έτσι, σαν άνθρωπος, εννοώ να είσαι πολύ πράγμονα. Έχει πάρα πολλά πράγματα. Σε μικρή ηλικία, ενώ είσαι μεγάλο άνθρωπο. Είχαμε, δηλαδή... Ευχαριστώ, Παναγιώτη μου. Θα το κρατήσω αυτό που είπες, άλλες φορές πρέπει να είσαι μεγάλο, γιατί είμαστε στη συνομιλία. Ένεση σχέση, εντάξει. Δε τον και δε σε, δηλαδή μια ζωή περιποιημένη. Εντάξει, διασπρίσαν τα μαλλιά μου, τούτο επέσα. Προτιμήσαν την ατίμωση μου την πτώση. Προτιμήσαν την ατίμωση μου την πτώση. Εντάξει, πήκεσαι, πικράτε. Πίσω στον καλεσμένο μας. Ναι, ναι, ναι. Είσαι γενικά έτσι, δηλαδή να ζεις εμπειρίες, να αρπάξεις, να κάνεις πράγματα. Εντάξει, θα έλεγα ότι είμαι ανήσυχος ως χαρακτήρας. Βαρκούμε πάρα πολλά τη ρουτίνα. Και ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που όταν μου είπε ο Τάσος να μπω στο παιχνίδι, το Chase, εννοείται, ήθελα, γιατί ευαρέθηκα την ρουτίνα του lockdown, ήθελα κάτι διαφορετικό. Και ναι, μια ζωή τη ζούμε.
πάντα με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Ό,τι ευκαιρίες έχουμε στη ζωή μας είναι καλά να τις αξιοποιούμε και να μην παίρνουμε τη ζωή μας τόσο στα σοβαρά. Λέω το και τούτο. Συναντώ πολλούς ανθρώπους στη ζωή μας, φίλους μας, συγγενείς, οι οποίοι φοβούνται το τι θα πει ο ένας και ο άλλος. Ακόμα και τον εαυτό τους. Πολλά κυπριακώνουν το πράγμα. Εγκατάλειπα της κλειστής και μικρής κοινωνίας του. Σίγουρα. Αλλά ξέρετε, να μην παίρνουμε τη ζωή μας τόσο πολλά στα σοβαρά. Η ζωή ψηλά, περνά. Και αξίζει λίγο καμιά φορά να τσαλακωνόμαστε. Φτάνει βεβαίως να έχουμε και κάποια όρια και ναι, πάντα με σεβασμό. Ναι, λογικού εμπλαισίου. Σίγουρα, σίγουρα. Μαρίνα μου, στο Chase να σε γίνει η πρόταση από τον Τάσο. Καχάς που ξέρεις τον Τάσο. Τον Τάσο που τον ξέρω. Τον Τάσο τον ξέρω εδώ και χρόνια, διότι ένα από τα πολλά πράγματα που κάνω εδώ και χρόνια, εδώ και σχεδόν 10 χρόνια, είναι ότι κάθε χρόνο είμαι ο νότσαρη της Eurovision, που σημαίνει πρακτικά ότι έχω την χαρά και την τιμή να είμαι αυτός ο οποίος επιβεβαιώνει τα αποτελέσματα της κριτικής επιτροπής. Που νομικής άποψης. Από, ότι όντως ναι. Ήταν ο Λούις, ότι όντως ψήφισε χωρίς να επηρεαστεί, ότι όντως δεν έμπηκε κάποιος στη θέση του κτλ. Είναι χόμπι, έτσι, δεν, είναι, ναι. Δεν έχει κάτι σε. Είναι επαγγελματική ναι. Σχέση το πράγμα. Μπορώ να σου πω και βίτσο παραπάνω, διότι τρώει πάρα πολλές ώρες, αλλά είναι κάτι το οποίο χαίρομαι. Άρα, μέσα σε τέτοια πλαίσια, γνώρισα πριν κάποια χρόνια τον Τάσον που ήταν μέρος της Επιτροπής και κρατήσαμε κάποια επαφή και επικοινωνία. Οπότε, μέσα στο καλοκαίρι, όταν με πήρε τηλέφωνο και είπε μου Μαρίνο, θέλω κτλ. Και ήθελε να απάντησε από το τηλέφωνο, μάλιστα. Την ώρα, λέω ότι εντάξει, τον εμπιστεύομαι τον Τάσον. Ξέρω το κριτήριο του, γνωρίζω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος φτιαλέει και μελετά πάρα πολλά τις κινήσεις του. Άρα, από τη στιγμή που ο ίδιος επέλεξε να προχωρήσει με το παιχνίδι, του είπα: Τάσο, με ενδιαφέρει να βρεθούμε, να πούμε και να καταλάβω και εγώ. Όχι, πέ μου και τα λοιπά. Εντάξει. Τι γλυκούλης, πράγμα. Λοιπόν, Τάσος Original. Μετά από λίγες μέρες βρεθήκαμε στο κανάλι, όταν γνώρισα και τους υπόλοιπους, βεβαίως και τον Κλήτον ήξερα. Εδώ και χρόνια. Πολύ βραβευμένος μας σκηνοθέτης. Βεβαίως, εξαιρετικός ο Κλήτος. Όταν γνώρισα και την Μάγια και τον Αντρέα και κατάλαβα ότι όντως αυτή είναι μια ομάδα η οποία έπεισε με, ρε παιδί μου, πιστεύκουσε το παιχνίδι, δήλωσα συμμετοχή και δεν μετανιώνω το λεπτό. Με τους άλλους Chasers. Τον Αντρέα τον Πιτσιλίδη τον ήξερα. Εδώ και χρόνια είμαστε που τα χρόνια του κατηχητικού φιλή, γιατί ναι, και ο Αντρέας Πιτσιλίδης πήγαινε κατηχητικό. Δεν του φαίνεται. Άμα κατάφερα να σταθώ στη λέξη μου. Λοιπόν, οπότε με τον Αντρέα είμαστε καλή και οικογενειακή φίλη που τότε. Και τη Σίλιαν πάλι στα πλαίσια της Eurovision πριν χρόνια ήταν μέλος της κριτικής επιτροπής, οπότε την ήξερα. Okay. Εδέσαμε, πρέπει να πω, από τις πρώτες συναντήσεις. Εντάξει, σε προσφωνεί ο Τάσος, εκτός που καυτή να ανάσα, ποτέ το... Επιβίτορα στις γνώσεις. Άσε τώρα, είναι το μεγάλο επιβίτορας. Είδαμε το βίντεο που ήθελε να... Καλά, είναι το μεταξύ. Ξέρεις τώρα, φτιάχνεις πάνω και δεν ξέρεις ότι αυτό να μου να πει για σένα. Ναι. Και καμιά φορά εντάξει, δηλαδή παλιά λέει μου ο φόβος και ο τρόμος στο δικαστήριο. Λέω του Τάσο μου, δεν πάω δικαστήριο εγώ. Α, εσύ υποτείνει τους δικηγόρους. Εν έλα τον να με θεωρούν οι συνάδελφοι ή κάτι και δικαστή. Του να λέει ποιος είναι τούτος τώρα. Φόβος και τρόμος στο δικαστήριο. Εντάξει. Λοιπόν, δεν πάω δικαστήριο. Λοιπόν, εντάξει. Όμως φτιάχνει. Και το που ξέρουμε με το Chase είναι διότι πραγματικά κατάφερε να βάλει τη γνώση. Ξανά να είναι ο πρωταγωνιστής. Ναι. Έτσι. Δηλαδή, άμα θεωρείς μητσούς, μωρά και τα λοιπά, και να σου αλλούν, πώς έμαθες τούτα όλα τα πράγματα, θέλω κι εγώ. Πώς μπορώ να γίνω κι εγώ chaser. Ξέρεις τούτο, είναι ωραίο να είσαι πραγματικά, οι γνώσεις σου να είναι ζηλευτές με την καλή έννοια, να θέλει ένας πιτσιρίκας, ένας μικρός, να θέλει να... Εμπλουτίσεις τις γνώσεις του. Ελάς, ρωτήσω, επειδή... σύρνουν το μέσα-μέσα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα λοιπά. Ότι διούσαστε σε απαντήσεις, ξέρετε τις ερωτήσεις που πριν. Είναι μια που δεν σε γίνεται μια ενημέρωση, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Καταλαβαίνω, πολύ ρωτούν το θέμα. Ναι. Δυστυχώς όχι. Δυστυχώς όχι. Φυσικά, άμα κάποιος δει το παιχνίδι εδώ, και εδώ πάνω από 100 επεισόδια που γυρίσαμε, μπορεί να αντιληφθεί ότι περίπου υπάρχουν ξέρω εγώ, 7, 8, 10 θεματικές. Είναι γεωγραφία, ναι. Ειδικά τα ελληνικά νησιά, που ανήκει ξέρω εγώ, το τάδε νησί, που είναι. Ναι. Είναι ιστορία, ειδικά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι θεματικές είναι για μέ. Ναι. Άρα κάποιος μπορεί, άμα ξεσκίσει τις 10 θεματικές, να έρθει και γιατί όχι να πάρει τις 10.000 ευρώ. Εγώ είχα πάρα πολύ άγχος. Ειδικά από τον Αύγουστο που είχα πει ότι να συμμετάσχω. Με δει στο σπίτι να μου γίνεται. Εγκυκλοπαίδεια, ιστορική εγκυκλοπαίδεια, ειδικά με τα αθλητικά. Που εντάξει, ήμουν μεν καλός, αλλά. Ποια είναι η αγαπημένη σου κατηγορία? Η αγαπημένη μου κατηγορία είναι η ιστορία και η πολιτική.
Ιστορία νιώθω ότι νιώθω πιο δυνατός δηλαδή. Ναι. Αλλά και γεωγραφία. Διότι η γεωγραφία είναι και η ιστορία, είναι και η πολιτική. Μουσική, α πούμε, δεν ξέρεις. Μουσική ξέρω, αλλά ναι. Το δυνατό μου κομμάτι είναι η ιστορία. Ξέρεις πόσους δίσκους έφυγαν ο Δεύκολος Νεοκλέος ως τώρα. Βεβαίως ξέρω. Ναι. Πώς. Δύο. Βεβαίως ξέρω. Τον Δεύκολο τον ξέρω από τα χρόνια του Ρετς, πρέπει να σου πω. Ρευκές του. Άρα ναι, τούτον είναι, δεν υπάρχει. Όπως τα ποσά, κάτι άλλο που με ρωτούν πολύ. Ναι. Καλά, μου φκένετε πάνω και λέτε πόσες φορές χαμηλή, πόσες φορά ψηλή. Να μου ζητήσετε κάτι στα αυτή σα, και λέω σα, άρα λε τα τσέι απαντήσει. Όχι. Οι προσφορές επίσης είναι μέρος του παιχνιδιού, όπου ανάλογα εμείς κρίνουμε ανάλογα με τον παίχτη που έχουμε μπροστά μας για το τι προσφορά θα πρέπει να δώσουμε. Είχε μια επεισόδια που κάποιοι μας είπαν δώσε κάτι πιο ψηλό και ανεβάσαμε τα. Θυμούμε επεισόδιο που νομίζετε ότι ο παίχτης είναι κούτσα ναι. Και έκαμε του μια τρελή προσφορά. Ναι. Θυμάμαι εσύ ο Τσέισερ, αλλά έπαιξα το εγώ. Ναι. Και, ναι, 5.000 ναι. Ευρώ. Με τον Κασάπη, με έναν Κασάπη. Μπράβο. Ναι. Και απάντησε στην τύχη τη πρώτη τη ερωτήση. Σύμφρεντε, του αχωδεί γαρούλι. Όντως έτσι. Ναι, ναι. Κοίταξε, να σας πω εγώ σαν Τσέισερ τι μου αρέσει. Όταν, μου αρέσει όταν έχω παιχνίδι. Που απέναντι μου πραγματικά έχω μια δυνατή ομάδα, ναι. Που τουλάχιστον θα έχουμε τρεις παίχτες απέναντι μας, ώστε στο τέλος να έχει αγωνία. Και ναι, θέλω να χάσω. Αν η ομάδα είναι καλή απέναντι μου, θέλω να χάσω. Δεν έχω κανένα βίτσο εγώ να κερδίσω. Μα ο στόχος να κερδίσουν οι παίχτες. Ακριβώς. Εμένα αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ, ξαναείπα το, που έρχονται και διούν τα λεφτά για ένα σκοπό. Ναι. Είναι πολύ καλό τούτο που έρχονται ομάδες. Είτε από δήμους, είτε από κοινότητες, είτε από ιδρύματα, συνδέσμους γονέων κτλ. Και μαζεύουν λεφτά. Είναι ένα σύν του παιχνιδιού το πράγμα. Άλλες χώρες παρακολουθήσει το Chase. Πριν να ξεκινήσουν τα γυρίσματα, είδα αρκετά επεισόδια και του Αγγλικού. Ναι. Και τώρα ξεκίνησαν σε νέο version και το Αμερικάνικο. Το οποίο επίσης είναι τρομερά ενδιαφέρον παιχνίδι. Παιχνίδια τα οποία στημένα εδώ και χρόνια, με πολλή αγωνία. Ναι. Υπάρχουν και online groups που σχολιάζουν. Είναι απίστευτοι οι fans του παιχνιδιού διεθνώς. Δηλαδή που βλέπουν και το Κυπριακό και το Ισραηλίτικο. Λοιπόν, και κάποιοι μας έχουν βάλει όλους τους Chasers σε έναν πίνακα και προσπαθούν να δουν διεθνώς ποιος είναι καλή, ποιοι είναι τόσο καλή. Α, έχω εσύ έτσι. Ναι, υπάρχουν οι fans, ναι, ναι. Να πούμε ότι όσοι θέλουν να δηλώσουν συμμετοχή είναι 99-05, 99-05. Πάντα υπέροχη είναι Αγάθη, η οποία ναι, θα απαντήσει τα τηλέφωνα. Η Αγάθη θα απαντήσει τα τηλέφωνα, να πάτε να παίξετε, να γνωρίζετε και τους Chasers που κοντά, με απόσταση, κράτατε σε απόσταση τον Τάσο. Λοιπόν, καθημερινά 7 και 20 στο Αλφα Κύπρου. Και Σάββατο. 7 και 10. Και Σάββατο Celebrity Edition. Μαρίνα, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαρά μου, να είστε καλά. Που ήρθες στην παρέα μας. Give me five. Not five. Not five. Technically five. Λοιπόν, πάμε να δούμε το βίντεο με το μεγάλα μας δώρα. Με το αυτοκίνητο μας, τον Dancia Duster από τον Όμιλο Μπυλακούτας και επιστρέφουμε. Η εκπομπή Louis Night Show χαρίζει σε έναν τυχερό το νέο Dacia Duster του Group Renault, μια προσφορά του Ομίλου Πυλακούτα αξίας 13.900 ευρώ με πλούσιο εξοπλισμό για εμπειρίες πέρα από τα συνηθισμένα για τις πιο άγριες εξορμήσεις off-road και βόλτες στην πόλη με ασφάλεια. Στείλε Dacia κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Και επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, είμαστε έτοιμοι για το World Challenge ανέκδοτων, όπου η αγαπημένη μου Μαριλένα θα έρθει να αντιμετωπίσει τον Παναγιώτη μας σήμερα. Υπενθυμίζω, έλα Μαριλένα μου, πάρε το μικρόφωνο. Υπενθυμίζω ότι μπαίνετε στο App Store και στο Google Play, κατεβάζετε το application της World και με τον κωδικό LOUIS5 παίρνετε 5 ευρώ στην πρώτη σας παραγγελία, έναν καφέ, 3 κάρτα σπίτσα σουβλάκι. Να πούμε ότι ο Παναγιώτης έχασε και την περασμένη φορά. Νικητής ήταν ο Όμηρος. Φυσικά, ναι. Άρα, Παναής, μπάντα 4-0, φίλες και φίλοι. Ο περασμένος μας νικητής... Α? 0-4, έλεγε. Ο νικητής του περασμένου είναι ο κύριος Ζήνωνας Σοκράτους, ο οποίος μας έγραψε Όμηρος, αν και ο Παναγιώτης άρχισε να βελτιώνεται. Πάτε να δεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ αυτά. Ο κύριος Ζήνωνας, μισό λεπτό να σας βγάλω μια φωτογραφία για να ανεβάσω, για το, να δούμε πού θα ψηφίσει ο κόσμος. Εσείς ψηφίζετε Μαριλένα ή Παναγιώτη. Μαριλενού. Λοιπόν, ήταν ένα τσιγκούνης. Έπεθανε η γυναίκα του και έπρεπε να το αναρτήσει σε εφημερίδα. Πάει, βρίσκει τον υπεύθυνο,
Η δουλειά σας στην ιστορία, θα μπορούσατε να μου πείτε για την τιμή. Ναι, βεβαίως, είναι 1 ευρώ η λέξη. Πόσα! Σκοτώνεις με ρε φίλε, 1 ευρώ η λέξη. Εντάξει, πιάνει την κολλού, αν του ξεκινά, σβήνει. Ωραία, γράψε, Μαρία πέθανε. Συγγνώμη κύριε, εγώ φταίω, δεν σας το εξήγησα σωστά. Υπάρχει ένα μίνιμουμ λέξη που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ο αριθμός αυτός είναι 5. 5! Ένα αναπνέω. Εντάξει, υβρατό, γράφε πριν να μετανιώσω, γράφεις. Μαρία πέθανε πολύ τενισά μίκρα. Με γέλασε να βλέπει Μαριλάντα να λέει, ανεκφράσει απάνε τραγουδάς. Ήταν πολύ λάθος, όχι έφτιαξε κανένας να ζήσει το πρόβλημα. Λοιπόν, ήταν τα... Να ειρωνευτείς. Λοιπόν, ήταν τα κύμματα, ρε παιδί μου, έρχεται το πρώτο κύμμα, έρχεται το δεύτερο κύμμα, τρίτο, τέταρτο κύμμα. Πιάνε την κουβέντα και που εσκάζουν τα κύμματα και γύρισε το ένα, το άλλο, ρε, δεν είχα δύναμη σήμερα, το άλλο μένει ζεγγέ, να έρθει το μεγάλο, λέει του. Περιμένουν, περιμένουν, έρχεται το επόμενο, το τρίτο, το κύμμα, λέει του, ρε, να μου γίνεται, δεν είχα ούτε εγώ δύναμη σήμερα, μένει ζεγγέ, να έρθει το μεγάλο, τέταρτο, πέπτον, έκτο κύμμα, ρε, σου, ρε, να έρθει το μεγάλο, να έρθει το μεγάλο. Περιμένανε, περιμένανε, πόση ώρα, πόση ώρα, μια ώρα, δυο ώρες, τρεις ώρες. Και σε κάποια φάση, ορίστε το μεγάλο, πα, δηλαδή έρχεται, γυρίζει το ρίτου, τσουνάμι κι εγώ. Τσουνάμι κι εγώ, ήρθα, τσουνάμι κι εγώ. Λοιπόν, Μαριλένα ή Παναγιώτη, πάμε σε break και επιστρέφουμε. Άλλο λουλουδάκι, πως να ξέρει που κοιμάσαι, σε ποιαν αγκαλίτσα να σε. Η ζωή σου Μάλιστα! Μπράβο! Μπράβο, Μαριλένα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αύριο στον Αλφα Κύπρο, αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων, θα απολαύσουμε μια υπέροχη βραδιά αγάπης με την αγαπημένη μας άλκηστη Πρωτοψάλτη. Η κυρία Πρωτοψάλτη θα μας τραγουδήσει αγαπημένα τραγούδια της πλούσιας δισκογραφίας της και θα παρουσιάσει για πρώτη φορά μια νέα μπαλάντα σε μουσική Μιχάλη Χατζηγιάννη και στίχους Σταύρου Σταύρου. Η εκπομπή πραγματοποιείται με στόχο να ενισχύσουμε το έργο του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου. Οποιαδήποτε εισφορά, δικιά σας τη βραδιά αυτή από 3 ευρώ είναι πολύτιμη γιατί βοηθά τον Αντικαρκινικό να συνεχίσει απρόσκοπτα την προσφορά του. Η εκπομπή πραγματοποιείται με τη στήριξη της Little Κύπρου, πολύτιμο σύμμαχο του Αντικαρκινικού Συνδέσμου. Αύριο βράδυ λοιπόν συντονιζόμαστε στις 9:20 στον Α για να απολαύσουμε μια βραδιά γεμάτη αγάπη, μουσική και προσφορά. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, συνεχίστε εσείς να μας στέλνετε τις selfies σας. Είπαμε, βάλαμε κι άλλα δώρα που θα τα κληρώσουμε τον επόμενο μήνα. Εμείς αυτά είχαμε για απόψε, Παναή μου. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Αν ήμουν η Γενεβέζου, αυτό θα έλεγα. Όμως, εμείς δίνουμε ραντεβού το επόμενη Παρασκευή, 9:20 εδώ στον Αλφα Κύπρου. Καλό βράδυ, σιώ.